Γεια σας, παλικάρια! Αγόρια, στηρίγματα αυτής της εκπομπής! Γεια σας και κορίτσια! Πείτε μου ότι δεν βρέχει έξω. Εμείς εδώ στην υπόγα δεν βλέπουμε. Ψυχάλη, θα χάσει το βόλι. Εσύ θα χάσω το τρέξιμο εγώ. Εκτός και αν θέλεις να κάνουμε μαζί εκεί που σου έχω πει. Εκεί δεν μπορώ. Έφυγε κυρίες και κύριοι μου η Μέρκελ και κλαίει και ο Θεός. Μας άφησε τον καιρό όμως. Γεια σας. Την κάνετε, κύριε Βολή. Γεια σας, γεια σας. Την κάνετε, γεια σας. Γιάννης Πλούταρχος έγινες. Ο Γιάννης Πλούταρχος κάθε βράδυ βγαίνει και χαιρετάει ένα λεπτό. Όλο τον κόσμο. Θέλω και εγώ. Ναι, καλές, ακούω, θα το πω. Στείλτε μας από το Facebook και από το Twitter όπου είστε, γιατί αν δεν το πω, θέλει να σκάσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, να το πει. Τι καιρό κάνει. Να έχετε καλή διάθεση. Θέλω να μας πείτε από παντού. Ξέρω ότι βρέχει. Πού ήταν σήμερα που μιλάμε στο ραδιόφωνο ότι βρέχει. Θεσσαλονίκη. Στις Πέτσες είναι συνεφιασμένα πάντως και στην Τίνο. Και στην Πρέβεζα ξέρω ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα περίεργο έτσι με τον καιρό. Κατά τα άλλα δεν ξέρω να σας πω, θα μας τα πείτε εσείς όμως. Αχ, λαχάνια σαν τη χαιρετούρα. Ναι, πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις σήμερα. Γιάννη Πλούταρχο. Τι διαφορετικό έχει η σημερινή ημέρα από τη χθεσινή για την προχθεσινή και την αυριανή ενδεχομένως. Αλλάζουν πράγματα. Έτσι. Τίποτα δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δεν έχουμε κλείσει ούτε 24 ώρες που έφυγε η Άγγελα Μέρκελ από την Ελλάδα. Και έχει αλλαλιάσει το Twitter και το Facebook. Διάφορα γραφτήκαν από διάφορους εχθές, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, κατά τη διάρκεια της αναχώρησης, κατά τη διάρκεια της άφηξης. Τι φορούσε, πώς ήταν, τι έφαγε. Έφαγε. Αυτή η αλήθεια είναι ότι μια πορεία την έχω τη φάγανε και τι έφαγε και μετά αυτή στο αεροπλάνο. Θα τα πούμε όμως σε λίγο, αλλά προς το παρόν. Θέλω να μου πεις σχόλια που γράφτηκαν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για τον εχορμό της Μέρκελ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχουμε ετοιμάσει τα πάντα για το τι έκανε εδώ. Τι έγραψαν οι επώνυμοι στο Twitter, τα σχόλιά τους. Τα ρούχα της, τα πάντα όλα, μέσα στο πρώτο βίντεο που θα ακολουθήσω. Δώσε πάσα. Τι που καμισάκι είναι. Πήγα και άλλαξα τελευταία στιγμή γιατί φορούσαμε πάλι το ίδιο χρώμα. Εντάξει. Πάμε να δούμε το βίντεο, παρακαλώ πάρα πολύ. Η επίσκεψη της Μέρκελ έδωσε τροφή στο διαδίκτυο για σχόλια κάθε είδους. Μπορεί να έρθει στη χώρα μας μόνο για 6 ώρες, ήταν όμως αρκετές για να κάνουν το διαδίκτυο να πάρει φωτιά. Πρώτος και καλύτερος παρακολούθησε την άφηξη της καγκελαρίου ο Χάρη Κλίν, που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό. Ελπίζω και εύχομαι. Ο ελληνικός λαός, κυρία Μέρκελ, να δεις πόσο ελπίζει και πόσο εύχεται. Η Άντζη Σαμίου ασχολήθηκε ως γυναίκα με το γνωστό σακάκι της. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί στην ανάλογη περίσταση. Στο σακάκι της στάθηκε και η Άντα Λιβιτσάνου. Όχι, αλλά έχει το χρώμα του νοσοκομείου. Καταλαβαίνεις τι θα πάθουμε. Η επίσκεψη αστραπή της Άγγελα Μέρκελ έγινε αντικείμενο σχολιασμού για την Αθηναής Νέγκα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πολλοί άσχολοι άνθρωποι σαν την Μέρκελ καταλήγουν χοντροί. Όλη μέρα δεν έφαγε. Και η Έλενα Ακρίτα όμως σχολίασε με το δικό της μοναδικό τρόπο την επίσκεψη. Κέτι μου, μπορεί να έχει λεφτά, αλλά είναι βλαχάρα. Εμείς έχουμε άλλη φινέτσα. Η αρχοντιά δεν αγοράζεται. Πιάσε μου λίγο το τουμποφλό. Ο Θάνος Καλλύρης ήταν ο μόνος που έστειλε τις καλημέρες του στην άφηξή της. Καλημέρα σας, κυρία Μέρκελ. Μπορεί η Δωροθέα Μερκούρη να βρίσκεται στην Ιταλία, παρακολούθησε όμως και αυτή τις εξελίξεις στη χώρα μας, παρατηρώντας τη γυναικεία πλευρά του θέματος. Πάντως, μόνο μία γυναίκα μπορεί να δημιουργήσει τέτοιο πανικό. Ενώ το συγκρότημα Άδερβιου σχολίασε την αυστηρότητα που εκπέμπει η Γερμανίδα καγκελάριος. Δεν σε κυνηγάει η Μέρκελ. Η επίσκεψή της είχε και παράπλευρες συνέπειες, όπως ήταν το κυκλοφοριακό κομφούζιο που δημιούργησε αφού έκλεισαν όλοι οι δρόμοι της Αθήνας. Τα νεύρα του Γιώργου Τσαλίκη έσπασαν που κόλλησε στην κίνηση και ξέσπασε. Συγγνώμη, πάτερ μου, που την είπα μωρή, αλλά δεν κρατήθηκα. Πού πάνε οι καλοί μου τρόποι? Μάλιστα. Γέλασα πολύ με το σχόλιο της Έλληνας Ακρίτα. Κι εγώ. Που είπε είναι βλαχάρα, μην κοιτάς που έχει λεφτά. Όπως γέλασα επίσης με τις αναρτήσεις που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί κάποια στιγμή είπε και το κατάθλιψη καλώς ήρθες, τι να σε τρατάρω. Πάντως ρε παιδί μου, αυτή είναι από τις γυναίκες, εσείς θα το πούνε οι κυρίες, γιατί οι κυρίες δεν μπορούν να καταλάβουν, που δεν πρεπείτε καθόλου ρε παιδί μου τον εαυτό της. Δεν μπορεί να είναι τέτοια θέση και να είναι έτσι χάλια. Τι να κάνουμε. Είναι μια σταθερή ηλικία. Παιδιά, δεν είναι κοντά στα 60. Και πρώτον, δεύτερον,
είναι σε μια θέση τέτοια που νομίζω ότι δεν την ενδιαφέρει κιόλας να περιποιηθεί. Καλέ, η Θάτσερ ήταν. Κοκέτα. Κοκέτα, πρόσεχε τα πάντα. Να σου πω, έχει τον άντρα τη, τον δεύτερο γάμο που έχει κάνει. Ναι, ένα λεβεντάνθρωπο που είναι δίπλα τη. Και δεν θέλει και τη δημοσιότητα, άντρα καθόλου, παιδιά. Δεν θέλει καθόλου ούτε να του φωτογραφίζουν μαζί του τίποτα. Δεν νομίζω ότι θέλει. Κυρίω τη κυρία. Τώρα δεν θα μπορούσε να έχει ένα ωραιότατο μαλλί από αυτό το χάλι με τι αφέλε και πίσω την καούκα να φουσκώνει. Το καλό είναι ότι είδαμε ότι τελικά αυτό το μαλλί κουνιέται, ότι δεν είναι έτσι, γιατί με τον αέρα τουλάχιστον. Κουνήθηκε λίγο και την είδαμε λίγο διαφορετική. Γιατί είναι πάντα ίδιο, δεν κουνιέται τρίχα, ποτέ. Δεν μπορούσε να βάλει ένα ωραίο κόσμημα, ένα ωραίο σκουλαρίκι, να έχει ένα στυλ, λοιπόν, όπως είναι η Ναγκάρτ. Από αυτά τα πλάνα, βλέποντας χθες τα πλάνα αυτά, που ήμασταν, θυμάμαι, με το Θέμη στο γραφείο συγκεκριμένα, τον ρώταγα, αρέσει η Θέμη, τι να τρώνε άραγε. Τι να σερβίρουν άραγε στη Μέρκελ, θα έχει πρώτο και δεύτερο και τρίτο και τυρί στο τέλος, δεν ξέρω. Και τι κουζίνα ελληνική, θα παίξουν με ελληνική κουζίνα, με γερμανική κουζίνα. Και τώρα δούμε εδώ το Θέμη να μου λύσει τέτοιες απορίες, γιατί και ήθελα, έχω και άλλη πορεία. Έφαγε χθες που έφαγε στο προεδρικό Μέγαρο. Μετά ξανά φάγε στο αεροπλάνο. Τα κιλά. Όλα τα έχουν συγκεντρώσει πολύ καλοί συνάδελφοι τόσο από την εφημερίδα Τα Νέα, όσο και από τον διαδικτυακό τόπο του πρώτου θέματος. Άρα δεν είχα μόνο αυτές τις απορίες. Και θα σας τα πω ενδελεχώς, γιατί μπορεί να ήρθε μεσημέρι η Άγγελα Μέρκελ στην Ελλάδα, αλλά θέλησε αυτές τις λίγες ώρες που βρέθηκε στην Αθήνα να μην τις αφιερώσει στην κουζίνα μας. Η Γερμανίδα λοιπόν καγκελάριο, σύμφωνα με το πρώτο θέμα.gr, φρόντισε και ήρθε φαγωμένη, τόσο η ίδια, αλλά και το επιτελείο της, όλη αυτή η κουστοδία που βλέπαμε. Και μάλιστα είχαν ειδοποιήσει από τις 2-24 ώρα νωρίτερα ότι δεν υπάρχει ανάγκη για γεύμα προς τιμήν της, παρακαλώ πολύ. Τώρα, υπήρχε ένα αρχικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε η κυρία Μέρκελ μαζί με τους επισήμους να καθίσουν σε γεύμα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό λοιπόν αντικαταστάθηκε από finger food ή ελληνιστή καναπεδάκια στο Μέγαρο Μαξίμου. Η καγκελάριος μάλιστα, ενώ αρχικά φέρεται... Ορίστε. Αυτά που κάθονται. Όχι. Βλέπεις, Σπύρο, μη γίνεσαι κακούλης, γιατί βλέπεις ότι έχει χάσει και αρκετά κιλά η κυρία Μέρκελ σε σχέση με τις τελευταίες της, τουλάχιστον μέσα στο 2012, εμφανίσεις. Θα σας θυμίσω την πρώτη εμφάνιση που είχε κάνει με τον νέο Γάλλο πρόεδρο, τον κύριο Ολάντ, που ήταν αρκετά κιλά παραπάνω την Άνοιξη. Οπότε μέσα στο καλοκαίρι, να τη κοιτάξτε εδώ, συλφής. Πάντως η κιλούμπα υπάρχει, η Θέμη μου, λοιπόν, η κιλούμπα. Συνεχίζω και μετά ξεκατηνιάζεστε, να δώσουμε πρώτα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ενώ λοιπόν στην αρχή αρνήθηκε πάρα πολύ ευγενικά, τελικά δεν θέλησε να προσβάλλει τον σεφ του Μεγάρου Μαξίμου και δοκίμασε μόλις ένα καναπεδάκι με ροκφόρ, όπως λένε οι συνάδελφοι από το πρώτο θέμα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι διαβάζουμε και στην εφημερίδα Τα Νέα ότι πριν έρθει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της πτήσης της μέσα στο αεροπλάνο, επειδή όπως έχει δηλώσει και η ίδια είναι λάτρης της ελληνικής κουζίνας, έφαγε ελληνικότατο γύρο. Δηλαδή, τώρα θα ξεκατηνιαστώ εγώ. Βοθρονιάστηκε μέσα στο αεροπλάνο και έφαγε τον αγλέωρα και γύρους και τζατζίκια και πίτες και φέρε και πιάσε και μια χωριάτικη και μου λέει και του λέω και μετά να τη χτυπάμε στην πλατούλα να ρευτεί. Και μόλις ήρθε εδώ, το έπαιξε. Μητοδίαιτη το έπαιξε, δεν έφαγε τίποτα. Όχι, το κάνουν αρκετοί έτσι ευτραπείς. Γιατί εσείς δεν το κάνετε, συγγνώμη τώρα, μην τρελαθούμε. Δεν έχετε, όταν πάτε καλεσμένοι σε ένα σπίτι, δεν έχετε πάει πριν από κάτι, μην τρελαθούμε. Ανάλογα, αν θα πάμε σε σπίτι που ξέρουμε ότι ο μάγειρας ή η μαγείρισα είναι σούπερ, μπορεί να έχουμε να φάμε και δύο μέρες. Σε ψιλοεπίσημο ρε παιδί μου τύπου, που ξέρεις, δεν μπορείς να φας πολύ, γιατί ξέρεις, πρώτη φορά με κάποιον. Γι' αυτό λέτε εδώ μόλις προσγειώθηκε, επειδή βλέπουμε ότι είναι κάπως σαν να νιώθει το στομάκι της βαρύ, έτσι. Εγώ τώρα κάνω και ερμηνείες. Έχει νιστάξει. Έχω περάσει απέναντι. Έχει κλαρώσει το μεσημεριανό. Παιδιά, να σας πω κάτι και ελπίζω ότι θέλετε.
Κυρία ήρθε, γιατί είχε φάει από το αεροπλάνο. Κυρία έφυγε. Μόλι τη πάλι ξανάφαγε. Ναι, εδώ φαίνεται να τη λέει ο κύριο Σαμαρά, ερμηνεύω εγώ. Θα φάμε, θέλετε να φάμε στον κήπο ή να περάσουμε μέσα. Α, τι θα φάμε, ρωτά εδώ η Άγγελα. Έχει τίποτα, δεν θα πάρω κάτι βαρύ, όχι, όχι. Ρωτήστε, παιδιά, τα καναπεδάκια, όπω και να το κάνουμε τώρα. Εντάξει, είναι αρκετά save σε ένα επίσημο κάλεσμα. Τι είναι? Αλλά save. Save. Έγινε. Το save είναι save, λεπάζει στο κομμάτι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν τη έβγαζα μια πιατέλα με σπεντζοφάι, μια πιατέλα με σπανακοτυρόπιτα, μια πιατέλα με μουσακά και μεγαλύτερε πατάτε. Μενού όμω είχε ετοιμαστεί, εγώ θέλω να μάθω από τον σεφ. Ναι, θα σα πω. Το μενού ήταν κρύα πιάτα. Το έχω εδώ από τα νέα που μάλιστα κάνουν και έναν παραλληλισμό. Κρύα κουζίνα σε μια θερμή ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού μας με την κυρία Μέρκελ. Τι είχε η κουζίνα λοιπόν? Ήταν κρύα πιάτα και σύμφωνα με τα νέα κυρίως περιλάμβαναν καναπεδάκια και μικρά σαντουιτσάκια, αλλά και που τρώγονται με το χέρι. Και θέλω επίσης να σας πω ότι η κυρία Μέρκελ στη Γερμανία συχνάζει σε ελληνικές ταβέρνες. Α, Greek ταβέρνα. Δεν την καταλαβαίνω, ρε παιδιά, ψυχολόγια. Γιατί να έρθει να φάει ποτέ από Greek μάγειρα και ωραίο, δηλαδή θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να το είχαν συζητήσει και λίγο να είχαν πει να φτιάξουν ένα γεμιστό, ένα παστίτσιο, ένα μουζάκα. Να έρθει να φάει, ευχαριστηθεί. Μπορεί να είναι ασυγκράτητη η Ελεονόρα, λόγω του ότι είναι καρκίνο. Ασυγκράτητοι είμαστε εμείς σήμερα. Και ευτυχώς που δεν μας ακούει τίποτα JDF, ARD κτλ. Γιατί θα λένε Παναγία μου, υπάρχει ένα μεσημεριανάδικο εκεί στην Ελλάδα που έχει ξεκατηνιάσει την καγκελάριό μας σε βαθμό τέτοιο. Τι θέλει να συζητήσουμε, τα μέτρα που παίρνουμε ή δεν όχι, παίρνουμε. Όχι, όχι. Άστα αυτά καλύτερα. Θα σας πω τώρα και κάτι άλλο. Υπάρχει μία προσευχή και με αυτό θα κλείσουμε το θέμα μας, θα σας τη διαβάσω, η οποία προσευχή τα σπάει στο διαδίκτυο, πραγματικά, η προσευχή προς την κυρία Μέρκελ. Μέρκελ ημών, η εν της Γερμανής, αγιαστήτω το δάνειό σου, ελθέτω η χορηγία σου, εφαρμοστήτω το πρόγραμμά σου, ως εν Γερμανό και επί της Γκρίς. Την δώσιν ημών την επιούσιον, δώσι μην σήμερον, και λάβε ημάς δια τα θελήματα ημών. Μήπως και εμείς κουρέψομεν τες οφειλές ημών. Αμήν. Αμήν. Πάμε. Καλή μας όρεξη. Λοιπόν, αυτά. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Αλήθεια, Ελεονόρα. Ναι. Θα σου βάλω τρεις άντρες. Δεν θα τους καταφέρω για τους τρεις. Όχι, θα σου βάλω εδώ στα πλάνα μας με τη βοήθεια των τεχνικών μας και του Σάκη Σιάρκου, του σκηνοθέτη μας. Ναι. Θα δεις τρεις άντρες, φουλ φέρτε το, παιδιά. Και θέλω να μου πεις αν τους αναγνωρίζεις αφενός και ποιος από τους τρεις πιστεύεις ότι ψηφίστηκε ο ωραιότερος άντρας του κόσμου. Καταρχάς πες μου από αριστερά, ο κύριος με το... Με το χαβανέζικο μαγιό. Λουλουδέ μαγιουδάκι, ποιος είναι? Αυτός είναι ο Μάθιου Μακχόνεχι. Είναι ένας από τους πιο ωραίους και πιο σεξι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Αλλά η μαμά μου το θεωρεί λίγο μπουρτζόβλαχο. Ο Μεσαίος. Ο Μεσαίος είναι ο πρίγκιπας Χάρη, είναι λίγο κοκκινοτρίχης, αλλά μου αρέσει και τον προτιμώ από τον πρίγκιπα Βίλιαμ. Και ο δεξής είναι ο σύντροφός μου. Ποιος είναι ο σύντροφός σου? Ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Μάλιστα, το ξέρει ότι είναι σύντροφός σου? Βεβαίως και το ξέρει και μερικές φορές θα σας αποστομώσω. Για μιλήστε λίγο. Για πες, να του στείλω ένα μήνυμα να του πω να με πάρει. Να σε πάρει για τι να το δείτε κιόλας, να με πάρει στο τηλέφωνο. Λέω λοιπόν ότι ο Ράιαν Γκόσλινγκ είναι το αγόρι μου. Μόνο εγώ τα έχω μαζί του. Τον είχε δει όταν ήταν πιτσιρικάς και έπαιζε σε ταινίες? Πώς ήταν, σαν πουλί? Εννοείται, καλέ. Λες να έχουμε περάσει τόσο καιρό μαζί και να μην τα έχουμε πει όλα αυτά. Γιατί νέος ήταν, δεν ήταν και τόσο ομορφούλης. Σαν παιδάκι, δηλαδή τι συγκρίνεις? Τέλος πάντων, τι σημασία έχει τι είναι τώρα ο σύζυγος Ελεονόρας που τον εγκρίνω. Λέω, τα παιδιά με παίρνει! Ποιος παιδί μου, Ράιαν? Έλα, 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 εδώ! Αχ, δεν είναι καλά η παρουσιάστρια. Ναι, με βλέπει και με παίρνει. Σε βλέπει και σε παίρνει. Με βλέπει και με παίρνει. Εντάξει. Παιδιά, ποιος είναι ο Ράιαν? Τέλειο. Λοιπόν, σε παίρνει ο Ράιαν τηλέφωνο. Αγάπη μου, θα σε πάρω εγώ σε λίγο γιατί είμαι στην εκπομπή. Ναι, ναι, ψυχή μου. Έχω φαγητό στο ψυγείο, εντάξει. Άπτε στα ελληνικά ο Ράιαν. Τα ελληνικά δεν μας θέλω να πεις. Αν αγαπάς, θα του πάρεις μια συνέντευξη. Οποιαδήποτε γλώσσα. Τι είναι ο ωραιότερος άντρας του κόσμου, δεν το συζητάω, δεν δέχομαι να κάνω συζήτηση επί του θέματος, γιατί είναι ο Ράιαν. Ο Ράιαν, με το σαγόνι και την καράφλα. Ρε, δεν φύγε από εδώ εσύ που μιλάς μπιφτεκ.
Λοιπόν, εσύ είχες αυτή τη γνώμη, είχαν όμως την ίδια άποψη μέσα και όσοι τον ψήφισαν αυτόν τον κύριο που βγήκε ως τον ωραιότερο και πιο... Πού έγινε η έρευνα, θέλω να μου πεις. Στην Βρετανία. Εντάξει, φυσικό και επόμενο είναι, εντάξει. Καταργάς τις Βρετανίδες και νομίζω ότι... Ποιος ψηφίστηκε, δεν θα πω λοιπόν, το αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ψηφίστηκε ο πρίγκιπας Χάρι. Βέβαια, με την Βρετανία. Ναι, πολλοί ο διαγωνισμός. Πολλοί μάλιστα είπαν ναι, ότι ήταν αυτό έτσι για να λίγο ξεπλύνει λίγο το σκάνδαλο με τις γυμνές φωτογραφίες κτλ. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, είπαν ότι αυτές οι φωτογραφίες γυμνές ήταν που όθησαν πολλούς να τον ψηφίσουν ως ωραιότερο. Mm. Γιατί εκεί αναδεικνύονται τα προσόντα. Εκεί αναδεικνύονται. Βέβαια. Όχι, μια κανονική άποψη. Τι έκρυβε. Την ώρα τα έκρυβε. Καλά, και οι άλλοι δύο κύριοι έχουν προσόντα. Τους έχουμε δει στις ταινίες που παίζουν. Η μαμά μου μόλις μου έστειλε ότι ψηφίζει Χάρη. Αλήθεια. Δεν την αναγνωρίζω. Άρα η μαμά σου δεν εγκρίνει το σύντροφό σου, Ράιαν Γκόσλινγκ. Δεν την γνωρίζω. Περισσότερες μαμάδες δεν εγκρίνουν. Αν τη σε ποια ταινία παίζει, δεν τη αρέσει. Μαμά είναι αυτός που παίζει το ημερολόγιο. Μου έχει πει ότι τη αρέσει. Δεν τον εγκρίνει, μαμά, τέλος. Μεγάλο ποσοστό ψηφίστηκε ο αγαπημένος Χάρης. Είναι και έγινε και εξώφυλλο σε πολύ γνωστό περιοδικό. Ναι, νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε καν διαφορά με τον δεύτερο. Ο οποίος ήταν. Δεν το ξέρουν ποιος ήταν δεύτερος. Πάντως, παιδιά, δεν είναι ο κλασικός πρίγκιπας. Δεν έχει καμία σχέση ούτε το φυσικ του ή η φατσούλα του. Ούτε το στήσιμο του. Λένε ότι δεν είναι παιδί του Καρόλου, είναι αλήθεια. Έλα, ρε, θέλω να το ξέρω. Μην άκουσε όλα αυτά που τα συνδύκε και τα κόψει. Κοίτα, από τη ζωή του πάντως πρέπει να έχει το DNA του Καρόλου, γιατί και αυτός είναι άτρωπος. Γιατί ο Κάρλος πρέπει να είναι άτακτος, δεν είχε ξενέρωτος ταυτόχρονα. Πώς θα συνδυάζεται, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι. Οκ, είναι ωραίο παιδάκι ο Χάρη. Νομίζω ότι τις Βρετανίδες είναι ότι πρέπει. Και παλιά ήταν ο Βίλιαμ, αν θυμάστε, ο πιο σεξι άντρας. Είχε βγει και αυτό. Ναι, απλώς μετά είχε μια απώλεια ο Βίλιαμ και άρχισε να χάνει και θα μάθει. Δηλαδή δεν είναι ο Μπέκαμ για τις Βρετανίδες ο ωραιότερος άντρας. Όχι, είναι ο πρίγκιπας. Όχι, πέρασε η ποδιά. Έχει βγει και ο Μπέκαμ πιο παλιά. Τι λες, παιδί μου, πέρασε η ποδιά. Το πρέπει να ο Χάρπερ που είναι η παγίδα. Η παγίδα, άμα τον δεις τον Μπέκαμ με τη Χάρπερ που είχε κοριτσάκι, κόβεσαι. Να σου πω κάτι, κι εγώ αν είχα μπαμπά τον Κάρολο και την Ελισάβετ γιαγιά. Δεν θα βγαίνεις ο πιο σεξ. Θα βγαίνω από το ψέμε. Πίστεψε με εσύ. Αν είχα μπαμπά τον Κάρολο, αν ήμουν πρίγκιπας. Μην με κοιτάς έτσι τώρα φτωχό. Πάντως, παιδιά, δεν είναι το κλασικό βασιλόπεδο και νομίζω ότι όλες οι Βρετανίδες, όνειρό τους είναι να παντρευτούν τον Χάρη πλέον. Είναι ο πολυπόθητος γαμπρός. Για να περνάνε τόσο ωραία μετά στο παλάτι. Πάω στο δώρο μου. Πάω στο δώρο μου, αφού δεν βγήκε ο άντρας μου. Ξαναπέρα. Δεν πάρει το θέμα. Τι έχω εδώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω έναν καταπληκτικό υπολογιστή. Turbo X All in One. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Όλα σε ένα. Θα το πάρετε για όλους εσάς που δεν βολεύεστε τόσο πολύ με τα PC τα φορητά ή για όλους εσάς που έχετε ενδεχομένως PC φορητό και θέλετε όμως έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή να τον έχετε σταθερό και μόνιμο στο γραφείο σας, γιατί έτσι σας βολεύει. Έχει τεράστια οθόνη, και μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας ό,τι ώρα και στιγμή θέλετε στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας. Με και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54888-911-405-404 για να διεκδικήσετε το δώρο μας. Σήμερα θα γίνει κλήρωση, ένας είναι ο νικητής και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν στην παρέα σας και εσείς στη δική μας την παρέα και μιας και μιλάω για παρέα, παρέα ίσον φίλοι. Αυτούς θα δούμε τώρα και όχι μόνο, μέσα στο βίντεο που ακολουθεί η Σπύρο, γιατί κάνει ένα πολύ όμορφο ρεπορτάζ γύρω από την Νάνα Καραγιάννη που όλοι αγαπήσαμε, από τότε που τη γνωρίσαμε από τις πρωταρχικές της εκπομπές, στο πλευρό του Δημήτρη Παπανώτα, μέχρι και σήμερα που επισκέφτηκε στο στέκι και τους φίλους της, για να δούμε ποιοι την στηρίζουν και ποιοι όχι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι πριν δούμε το βίντεο. Να σου πω ότι πήγαμε σήμερα και συναντήσαμε το πρωί και με τη σύμφωνη γνώμη της Νανούκας, τους φίλους της οι οποίοι είναι κοντά στο σπίτι, στα Μελίσια. Στο στέκι της. Mm-hmm. Γιατί η Νανά έχει ένα πολύ έτσι αγαπημένο στέκι και εκεί έχει πάρα πολύ καλούς φίλους δίπλα της. Παιδιά που την έχουν στηρίξει εδώ και χρόνια. Έτσι κι αλλιώς που είναι κοντά της, χωρίς να έχουν κανένα δόλο, χωρίς να κρύβουν κάτι, κανένα συμφέρον. Και είναι και παιδιά που μιλάνε με πολύ ωραίο συνέστημα, με αγάπη για την Νανά. Mm-hmm. Θα δεις τι ωραία λόγια λένε, πώς έχουν πιστεί για την προσπάθεια που κάνει και τι μας αποκαλύπτουν για την Νανά. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται, να το δούμε. Να σε καλά που προσποιήθηκες. Ό,τι διαφέρεσαι, αν ζωή αν πεθαίνω.
Στο αγαπημένο στέκι της Νανάς Καραγιάννη βρεθήκαμε σήμερα το πρωί και μιλήσαμε με φίλους της. Η Νανά Καραγιάννη που την είδαμε να πρωταγωνιστεί σε βίντεο κλιπ της Ανασβήση και αγαπήσαμε από την τηλεόραση. Πέρα πολύ στο κοριτσάκι μου, είναι διαβριτή για τις δημιουργίες πρόβλημα, δεν θα σαλτάρω, βέβαια όλα από μένα περνάνε. Τι είστε εσύ, είναι Νανά, βέβαια. Δύο Νανάδες έχουμε κυρία μου εδώ μέσα, η μία παρουσιάστηκε και η τηλεφωνία της, πώς σας γίνεται, Νανά. Είναι η Νανά Καραγιάννη που λατρεύουν και οι φίλοι της στο στέκι της, στο καφέ μπαρ της γειτονιάς της, στα Βόρεια Προάστια. Αυτό είναι το στέκι της Νανάς Καραγιάννη λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σπίτι της. Οι θαμώνες αλλά και οι φίλοι της αναγνωρίζουν την προσπάθεια που κάνει για να ξεπεράσει το πρόβλημα της νευρικής ανορεξίας. Όλοι την έχουμε αγκαλιάσει, γιατί όντως είναι αξιολάτρευτη. Δεν το κάνουμε γιατί είναι η Νανά η Καραγιάννη, το κάνουμε γιατί είναι αξιολάτρευτη. Είναι χαρούμενη με όλους, είναι πάρα πολύ κοινωνική, είναι πολύ δεκτική στον κόσμο. Πιστεύω ότι της αρέσει και αυτό, η ανταπόκριση του κόσμου και όλη η επικοινωνία που έχει, που της μιλάνε, που την πειράζουν και όλα αυτά, και πιστεύω γι' αυτό έχει γίνει και το στέκι της. Η Νανά είναι ένας άνθρωπος με μεγάλο χιούμορ, με πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, ακόμα και το πρόβλημα το αντιμετωπίζει ως πλάκα. Θυμάσαι κάτι να μου πεις από αυτά που λέει, τα δικά της τα χαριτωμένα. Συγκεκριμένα τη Κυριακή το μεσημέρι που ήταν εδώ πέρα με το σύζυγό της, γυρνάω και της λέω πάλι δεν τρως και γυρνάει και μου λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου λέει θα φάω, μην αγχώνεσαι, θα φάω, το έχω πάρει απόφαση. Η Νανά μας κέρδιζε πάντα όλους με το χιούμορ της. Σε περιποιήθηκε όμως η διευθύντρια. Πολύ καλά. Πάλι καλά. Πρέπει τελικά να πας στο διευθυντή τελικά για να βρεις την άκρη σου. Πραγματικά και να που ήρθες. Και πάρα πολύ χαίρομαι. Και τις ατάκες της. Αν δεν δώσω παιδί μου εντολή παρουσιάστρια, πρόσεξε. Break. Παιδί, ποιος θέλετε να έρθει να πει. Break. Ακόμα και τώρα, στην προσπάθεια που κάνει να ξεπεράσει το πρόβλημά της, η Νανούκα δεν χάνει το χιούμορ της, όπως λένε τα φιλαράκια της. Ειδικά τώρα αυτές τις μέρες που βγήκε από το νοσοκομείο, έχει πάρει, την είδα προχθές, ήρθε, της λέω Νανούκα μου, της λέω έχεις φτιάξει προσωπάκι. Μου λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρει το πρόβλημά της, θέλει να το παλέψει πάρα πολύ, φαίνεται αυτό, μπαίνει συνέχεια, το λέει ότι θέλει. Της λέω ρε παιδί μου, τώρα που το φτιάξαμε το προσωπάκι, δεν το παρατάμε. Μου λέει, όχι, μου λέει, είχα κοντέψει να ασκήσω το βρακί μου, μου λέει, θα καλά. Τώρα μου λέει, θα το παλέψω. Με το που πήρε το εξτήριο η Νανά, πήγε να δει τους φίλους της. Όλοι έχουν πιστεί ότι η καλή τους φίλη κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Βλέπω μια άλλη Νανά μετά την κλινική, από θέμα και ισορροπίας, από θέμα και αποφασιστικότητας. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Τη βλέπω να έχει περισσότερη θέληση, περισσότερη αυτοπεποίθηση με τον εαυτό της. Είναι ακόμα πιο δυνατή, είναι ακόμα πιο ζητανή και δείχνει ότι έχει τεράστια θέληση να το παλέψει και πιστεύει μόλις θα γίνει καλά, σύντομα. Ένα πρόσφατο δημοσίευμα του πρώτου θέματος ανέφερε ότι η Νανά δεν μιλάει πλέον με τον κουμπάρο της Δημήτρη Παπανότα, επειδή εκείνος την εποχή που η Νανά δούλευε στο Σταρ, της είχε πει ότι είχε δυνατήσει επικίνδυνα. Το δημοσίευμα έγραφε ότι από τότε δεν ξαναμιλήσανε. Θεωρείς ότι πρέπει κανείς να παρεμβαίνει με αυστηρό τρόπο στη διατροφή της, στα θέλω της ή να στέκεται δίπλα της φιλικά και με χιούμορ? Νομίζω φιλικά, έξυπνα και με χιούμορ, γιατί ποιος θέλει να παίξει με τη φωτιά. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, ο χαρακτήρας της Νανάς είναι φωτιά. Το σίγουρο είναι ότι η Νανά Καραγιάννη έχει πάντα φίλους να τη στηρίζουν και να την αγαπούν. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, και από ό,τι είδαμε είναι και ευγενέστατα τα παιδιά και πολύ έτσι άνετα και πολύ κοντά από ό,τι φαίνεται στην Νανά. Και φαίνεται οποία... την αγαπάνε κιόλας. Τι όμορφη που ήταν, παιδιά, αυτό, στα πλάνα κοίταζε, που βλέπω. Κοίταζε. Πόσο όμορφο κορίτσι είναι, αλλά όταν είχε και τα κιλάκια της. Ήταν ένα κανονικό, ναι, υγιέστατο κορίτσι, δηλαδή τη θυμόμαστε όλοι τότε από το νιου που έκανε τις εκπομπές με τον Δημήτρη Παπανότα, αλλά και στο βίντεο κλιπ της Άννας Βέση. Ρε παιδιά, δεν υπήρξε ποτέ παχουλή Νανά με περιτά κιλά. Κανονική δεν ήταν. Αδύνατη ήταν πάντα. Δηλαδή για να φρικάρει με την εικόνα της και να πει ότι θέλει να δυνατήσει και να γίνει, ας πούμε, όπως είναι οι περισσότερες παρουσιάστρες και τηλεπερσόνες. Μα και αυτό είναι το πρόβλημα της αρρώστιας, ότι δεν βλέπεις την πραγματική σου εικόνα ουσιαστικά και όσο και αν χάνεις κιλά, πάλι θεωρείς ότι έχεις κάποια περιτά, κάποια σημασίματό σου. Βλέπεις τελείως διαφορετικά. Σπύρο, πάντως την αγαπάνε πολύ τα παιδιά και φαίνεται αυτό. Μιλούσαν μέσα από την καρδιά τους. Ότι την αγαπάνε πάρα πολύ την Ανά. Υπάρχει όμως ακόμα ένα θέμα το οποίο έτσι λιγάκι είναι. Θολό, θα έλεγε κάποιος, όσον αφορά στο εξιτήριο. Έχει ενοχληθεί πάρα πολύ η Νανά, θα σου πω, από κάποια δημοσιεύματα, τα οποία, κατά τη γνώμη της, διαστρεβλούν την πραγματικότητα. Που λένε ότι το εξιτήριο, ότι βγήκε από το νοσοκομείο, σε εισαγωγικά δραπετεύοντας η Νανά, η ίδια, δηλαδή ότι έτσι θελικά, ότι ήθελε να φύγει και έφυγε, χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του γιατρού. Αυτό είναι κάτι που διαψεύδεται από την Νανά. Και σε μια συνομιλία που είχαμε εμείς, έτσι πολύ ανθρώπινη, και στο Facebook, αλλά και από αυτά που έγραψε και η ίδια στο Facebook. Αυτό θέλω να δούμε λοιπόν.
Επειδή πολλά κουφά ακούω, αν είχα βγει από το νοσοκομείο με δική μου απόφαση, έλεος, το εξιτήριο θα έπρεπε να έχει την υπογραφή μου. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, καθώς έχει μόνο τις υπογραφές των γιατρών και του διευθυντή της κλινικής. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά παίρνει θέση, τοποθετείται, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσετε αυτό το θέμα, ότι δεν βγήκε μόνη της επειδή την κάπνισε ένα πρωί, επιφεύγω ή δεν αντέχω την κλεισούρα. Το εξιτήριο, όταν φεύγεις με δική σου ευθύνη, φέρει την υπογραφή σου. Όταν φεύγεις όμως με τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών, έχει τον θεράποντον ιατρών την υπογραφή και του διευθυντή της κλινικής. Πρέπει επίσης να σου πω ότι θα θυμηθούμε και από χθες ότι ο κύριος Αδαμίδης, βγαίνοντας εδώ στην εκπομπή μας και το είπε επίσης, το τόνισε. Βεβαίως. Το επισήμανε ο άνθρωπος. Βεβαίως και το είπε. Υπογράψαμε και υπάρχει πλέον μια ιατρική παρακολούθηση σε ένα καθημερινό σχεδόν επίπεδο. Είπε βέβαια ότι θα επιθυμούσε να μείνει περισσότερες μέρες, αλλά αυτό έφερε σε δύσκολη θέση την Ανά. Δεν ήθελε να μένει, ένιωθε κλεισμένη. Το ζήτησε εκείνη να φύγει και απλώς συμφώνησαν. Έτσι δεν έφυγε από μόνη της. Ακριβώς. Αλλά θα την κρατούσαν λίγο περισσότερο οι γιατροί. Εγώ εντάξει, αυτό κατάλαβα από το γιατρό. Αλήθεια. Πρέπει λοιπόν να σου πω, επειδή το συζητήσαμε χθες με την Ανά αυτό, μου στείλε ένα μήνυμα στο Facebook η Ανά, το οποίο νομίζω αξίζει τον κόπο να το δούμε, τι λέει η ίδια σε μένα. Βεβαίως. Για το θέμα του εξιτηρίου, να επαναλάβω ότι αν είχα δραπετεύσει, θα έπρεπε πρώτα να έχω υπογράψει. Ότι παίρνω δηλαδή την ευθύνη της εξόδου μου. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Από την Κυριακή το έχω στα χέρια μου και έχει την υπογραφή των ιατρών και φυσικά του διευθυντή της κλινικής. Όπως και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας μου, αλλά και την ένδειξη βελτίωση. Και πάντα ισχύει τακτικότατη και στενή ιατρική παρακολούθηση. Εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή για όσο χρειαστεί. Ξέρεις κάτι. Πολύ ξεκάθαρη. Είναι ξεκάθαρη. Και σε αυτά πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί τον πρώτο λόγο κυρίως έχουν οι γιατροί. Οι γιατροί, βέβαια. Και ο ασθενής. Έτσι, όλοι οι άλλοι περιτεύουμε ουσιαστικά ή τουλάχιστον παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και το ιδιωτικό θεραπευτήριο έκανε σαφώς πολύ καλά τη δουλειά του. Προθυμοποιήθηκε όλες αυτές τις μέρες να έχει την Ανά Καραγιάννη και να την βοηθήσει αφιλοκερδώς να ξεπεράσει το πρόβλημά της. Ωστόσο και κάποιοι άνθρωποι που παρακολουθούμε σαν τηλεθεατές ενδεχομένως όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ θα μείνω και λίγο σε αυτό που είπε. Πηγαίνει καθημερινά στο θεραπευτήριο, Γιώργο. Πηγαίνει, κάθε μέρα πηγαίνει. Σαφώς, να το είπε και όλες και στο σπίτι. Υπάρχει αγωγή, υπάρχει παρακολούθηση. Συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά εγώ στέκομαι και λίγο σε αυτό το που επειδή και η Τατιάνα Στεφανίδου το έχει βιώσει όλο αυτό το θέμα από πάρα πολύ κοντά και είδα την έκκληση που έκανε από τον αέρα της εκπομπής της και στον κύριο Αδαμίδη και στην ίδια την Ανά Καραγιάννη, ότι είναι μια πολύ πολύ ασθένεια η νευρική ανορεξία και δεν πολεμιέται πολύ εύκολα και εκτός, μέσα τόσο λίγες μέρες. Εκτός θεραπευτηρίου. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν ξέρω. Όλοι έχουμε μπει μέσα στο νοσοκομείο, άλλοι για κάτι σοβαρό, άλλοι για κάτι το οποίο το ξεπεράσαμε αμέσως. Θεωρώ και με την Ανά που μίλησα, δεν ξέρω και ο Σπύρος τι έχει να πει πάνω σε αυτό, έχουμε νιώσει να θέλουμε να φύγουμε από το θεραπευτήριο το οποίο είμαστε, γιατί νιώθουμε καλύτερα στο δικό μας περιβάλλον. Βέβαια, πάντα αυτό που είπε και η Ανά, εγώ ένιωσα καλύτερα. Δηλαδή, πήρα κάποια κιλά, η φαρμακευτική αγωγή με βοήθησε πάρα πολύ, ο οργανισμός μου άρχισε να λειτουργεί φυσιολογικά, ώστε ήθελα να πάω στους δικούς μου ανθρώπους, να έχω το δικό μου περιβάλλον, να νιώσω καλύτερα. Αυτό είναι φυσιολογικό, δηλαδή πολύ άρρωστο το νιώθουν αυτό το πράγμα. Όταν παίρνουν τα πάνω του. Αλλά πρόσεξε όμως, εάν δεν είναι οι γιατροί σύμφωνοι, δεν πάει δεν να πιέσει, δεν βγαίνεις από το νοσοκομείο. Εννοείται, δεν γίνεται τίποτα. Στην περίπτωση της Ανάς όμως, οι γιατροί ήταν θετικοί σε αυτό που ζητήσαν. Να σου πω κάτι, Τζοτζέλα, επειδή αντιμετωπίζουμε πολλοί άνθρωποι την ιστορία της Ανάς και επειδή είναι και συνάδελφος και φίλοι. Και τα παιδιά που μίλησα εγώ μαζί τους, μου λέγανε ότι κάποια στιγμή εντάξει, το φοβηθήκαμε λίγο την πορεία της Ανάς έτσι όπως ήταν και ανακουφιστήκανε που μάθανε ότι μπήκε σε μια κλινική, ότι ακολούθησε μια αγωγή, ότι βλέπουν την προσπάθεια που κάνει τώρα και χαίρονται για αυτό το πράγμα. Αλλά είναι αλήθεια ότι όταν ένας ασθενής μπαίνει σε ένα νοσοκομείο, είναι ένα δυσάρεστο περιβάλλον κακά τα ψέματα, όσο ωραίο και να είναι μέσα και προσεγμένος ο χώρος. Δηλαδή, θες να βγεις έξω, να μην έχεις αυτή την επαφή με τους ασθενείς, θες να είσαι σε ένα περιβάλλον πιο οικείο. Όχι, να μην νιώθεις άρρωστος. Δηλαδή, έχεις το πρόβλημά σου. Απλά εκεί πέρα η ψυχολογία σου επιβαρύνεται περισσότερο. Εντάξει, παιδιά, δεν μπαίνεις για να πας για Σαββατοκύριακο. Δεν είναι τουρισμός. Είναι λογικό, έτσι. Δεν σε κανέναν να αρέσει να είναι άρρωστος και να μείνει σε ένα νοσοκομείο. Ναι, αλλά ξέρεις ότι κάποιος. Όλα που είναι και άλλοι σε δημόσια, ρε παιδιά, και σε πεντάκλινα και εφτάκλινα τώρα. Μην τρελαθούμε. Καλά, εντάξει, ναι, αυτό. Να τα σκεφτόμαστε και αυτό. Αλλά είναι θέμα ψυχολογίας. Μιλάμε για πράγματα πολύ λεπτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι μου, κάτι το οποίο τσιμπήσαμε από το site παραπολιτικά.gr μόλις πριν από λίγο και αφορά σε μία φωτογραφία, ή δύο μάλλον αν δεν κάνω λάθος, που θα τη δούμε αμέσως τώρα και ουσιαστικά θα μας αποκαλύψουν και το θέμα. Ερωτηματικό βάζω εγώ. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ τη φωτογραφία του Γιάννη Λάτσιου με τη Σάνι Μπαλτζή.
Πολύ ωραία καλλιτεχνική και ασπρόμαυρη φωτογραφία. Αλλά εγώ θέλω να σα θυμίσω τι είχε γίνει πέρσι. Ήταν η πρόπερση. Πριν από ένα μισή χρόνο. Φήμες δεν θέλανε τον Γιάννη Λάτσο και τη Σάνι Μπαλτζή να είναι ζευγάρι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τα παραπολιτικά.gr μόλις δημοσίευσαν την πρώτη όμως φωτογραφία του Γιάννη Λάτσου και της Άννης Μπαλτζή 1,5 χρόνο μετά την φημολογία ότι αυτοί οι δύο είναι ζευγάρι. Όπα, ερώτηση. Εδώ και 1,5 χρόνο είναι μαζί και βγήκε τώρα η φωτογραφία ή 1,5 χρόνο είχαν διακόψει απλά τώρα ξανά άρχισε και βγήκε η φωτογραφία. Θα σου πω γιατί. Καλά, θα την πάρω τηλέφωνο. Και εγώ την ψάχνω Μαρία και είναι εξαφανισμένη και επειδή χάθηκα λίγο τον τελευταίο καιρό με την Σάνη. Βλέπω όποιος τώρα εξαφανίζεται, είναι ερωτευμένος. Λοιπόν, διαβάζω εδώ λοιπόν στα παραπολιτικά.gr ότι ο Γιάννης Λάσιος και η Σάνι Μπαλτζή τον τελευταίο καιρό εμφανίζονται πυκνά συχνά σε διάφορα στέκια. Τους έχει δει πολλοί κόσμος μαζί. Στο θάλασσα το νυχτερινό κέντρο λίγο πριν κλείσει με τον Γιώργο Μαζονάκη, άνθρωποι τους είδαν μαζί. Ήταν πάρα πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Σε διάφορα στέκια. Θα μπορούσε να ερμηνεύσει κανείς έτσι και τη ρόκτο η μεταστροφή του κυρίου Λάτσιου. Λες για το Μούσι και για το Μούσι και τα θέμα. Η αλήθεια είναι ότι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη φωτογραφία, γιατί όταν πριν από 1,5 χρόνο είχε βγει αυτή η φημολογία ότι ο Γιάννης Λάτσιος και η Σάνι Μπαλτζή είναι ζευγάρι, κανένας από τους δύο δεν το είχε διαψεύσει, αλλά ούτε το είχε επιβεβαιώσει. Πάλι είχαμε δει φωτογραφία σε νυχτερινό κέντρο. Φαινόταν μόνο το χέρι της Άννης. Ήταν όμως αυτή τη στιγμή μια απόδειξη ότι ήταν μαζί εκείνο το βράδυ. Καλά, μια φωτογραφία δεν σημαίνει ότι είναι μια απόδειξη. Μια φωτογραφία είναι χιλιάδες λέξεις πολλές φορές. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Σάνι κάποια στιγμή δεν είχε πει ότι ο Γιάννης Λάτσος είναι ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος, πολύ πνευματώδης, με τον οποίο κάνω παρέα. Ναι, δεν αντιλέγω. Αυτό είναι πραγματικότητα. Πάντως επειδή διαβάζοντας και στο site, διαβάζω για μια τρυφερή φιλία. Γιατί οι άνθρωποι αυτές που τους έχουν. Αυτό σκέφτηκα και εγώ, Ελεονόρα, γιατί αυτές οι τρυφερές φιλίες. Τώρα είναι τρυφερή φιλία ή από το παρελθόν ήταν τρυφερή φιλία. Κάτι προέκυψε μετά. Εγώ θα την πάρω τηλέφωνο στον αέρα. Στέλνεις μήνυμα στη Σάνι τώρα. Διότι... θα την πάρω τηλέφωνο διότι έχω εκνευριστεί. Είμαστε φίλες και δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο. Μπορεί να μην θέλει. Ξέρω ότι τρέφει πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη και πραγματικά. Έχουν μια πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη τον Λάτσιο. Την έχουν λοιπόν αυτή την πολύ καλή σχέση. Γιατί έχουν η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ξέρει πού έχει μείνει. Είχε μείνει σε αυτό που είχε βγει στη δημοσιότητα Μαρία, πριν από 1,5 χρόνο. Μαρία, σε βλέπω και μου γελάς. Σε παρακαλώ, πες με 1,5 χρόνο τώρα είναι μαζί και απλά δεν το ξέρουμε. Συγγνώμη, αν μου γιατί αν έχουν καταφέρει 1,5 χρόνο. Όπα, φίλη μου, γλυκιά μου. Άλλο θέλω να πω. Αν είναι ένα στον αέρα τη εκπομπή. Αν είναι. Τη δική μου, όχι τώρα, δεν ξέρω σε άλλη τι θα. Σε άλλη, ήθελε να σε πω. Όχι, βέβαια, μαράκι μου. Αλλά λέω τώρα, είναι δυνατόν Γιάννης Λάτσης, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο πρώτη γραμμή, εκτίθεται. Με μία Σάνι Μπαλτζή που επίση είναι ένα γνωρίσιμο πρόσωπο, έχουν καταφέρει 1,5 χρόνο και έχουν διατηρήσει κρυφό το δεσμό του. Είναι μεγάλο κατόρθωμα. Αυτό είναι μεγάλη μαγιά και έτσι δεν το λέω. Με ένα επιβεβαιωθεί, γιατί τώρα θα αρχίσει το κυνηγητό. Αν είναι δεσμός, αν είναι φιλία, αν είναι αυτή μια τρυφερή φιλία που μένει να γίνει δεσμός. Πότε τραβήχτηκε. Είναι πρόσφατη, διάβασα στα πόσο παραπολιτικά. Πρόσφατη, ότι γιατί είναι... προχθές ήμουν με τη Σάνι. Είναι πρόσφατη, γιατί αν δεις και τα μαλλιά της Σάνι, είναι με το καινούριο. Είναι με το νέο look, το κοντό μαλλί της Σάνι και είναι και το νέο look του κυρίου Λάτσιου με τα μουσια. Μισό λεπτό, δεν είναι πολύ μουσι του Γιάννη Λάτσιου που ήταν στην Κύπρο. Είναι λίγο πιο ξυρισμένο για να κάνουμε την αυτοψία. Είναι αμέσω μετά την Κύπρο, παιδιά. Είναι αμέσω μετά την Κύπρο. Το κούρεψε το μουσί. Θέλω να άρα σας πω. Η Σάνι Μπαλτζή είναι γυναίκα που μπορεί να κουρέψει το μουσί κάποιο έτσι. Ξέρετε τι. Και στο στάκι να ξυρίσει. Προσπαθώ να δω όσο το δυνατόν και να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει για αυτούς τους δύο που είχαν συζητηθεί πάρα πολύ πριν από 1,5 χρόνο και βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους συναντούν και τους βλέπουν μαζί σε μέρη που κανείς δεν περίμενε να τους δει. Όπως, δηλαδή. Ροκ στέκια που συχνάζει περισσότερο η Σάνι Μπαλτζή. Και στον Γκάζι δεν τους έχουν δει. Και στον Γκάζι που τους έχουν δει. Και στο θάλασσα τους έχουν δει. Κάτσε, περίμενε. Μέρα παραμέρα τους βλέπω. Με το θάλασσα δεν είναι κατηλημένη ο ρυθμός. Είναι κατηλημένη η Σάνι. Θα την έχουν πάρει κι άλλοι προφανώς. Έπρεπε να το κοντρόλω, αν το ξέρει. Το γκάζι πάντως με το θάλασσα κοινά σημεία δεν βρίσκουν. Όχι. Ναι, αλλά μπορεί να είναι η επιλογή του ενός στον γκάζι, η επιλογή του. Δηλαδή ο Γιάννης Λάτσης θα πήγαινε στο θάλασσα, θες να μου πεις. Γιατί όχι. Γιατί όχι, ναι, πώς είναι γεννάκι. Γιατί όχι να μην πάει. Ο Γιάννης Λάτσης θα πήγαινε στο θάλασσα. Τη Σάνι, και πλάκα πλάκα να σας πω κάτι. Συγγνώμη, Σάνι έχει γράψει στίχους και για το Μαζονάκι. Ναι, σωστά. Βέβαια να πω ότι πριν από 1,5 χρόνο
Η πρώτη φωτογραφία τους, αυτή με τον νόμο, ήταν στο θάλασσα πάλι. Mm-hmm. Στο ρέμο. Να αφήσουμε εδώ το θέμα. Νομίζω ότι ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο καλύτερος στις απαντήσεις. Οπότε θα δούμε τώρα. Εκεί φωτογραφίες βέβαια μερικές φορές, αλλά είναι ένα ζευγάρι. Γιατί με ακόμα σας παλέζει, που δεν γίνεται. Αν και φωτογραφίες μερικές φορές. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σε λίγο θα δούμε ποια είναι η απάντηση της Πάολα, της πολύ αγαπημένης μας τραγουδίστριας, που πολλά χρόνια τώρα κάνει ιδιαίτερη καριέρα και επιτυχία, στα ανέκδοτα από τα οποία κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για εκείνη. Θέλω όμως να θυμηθούμε μερικά από αυτά τα ανέκδοτα. Τα πιο, ας πούμε, χαριτωμένα, ναι, θα τα έλεγα, γιατί μερικά νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον ξεπερνάνε το όριο του χιούμορ. Να ακούσουμε λοιπόν μερικά, να θυμηθούμε μερικά από αυτά τα ανέκδοτα και στη συνέχεια θα δούμε τι απαντά η ίδια η Πάολα στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό OK σήμερα. Σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει, λένε. Αλλά εγώ καλού κακού δεν κάθομαι πρώτο τραπέζι πίσω στο μαγαζί που τραγουδάει η Πάολα. Ρε, σταματήστε, φτάνει με τα αστεία με την Πάολα. Αρχίζω και χαλιέμαι. Την ξέρω από κουτάβι. Κρέμασα στο μπαλκόνι CD της Πάολα και αντί για τα περιστέρια εξαφανίστηκαν οι γάτες. Γέμισε ο δρόμος με αφήσεις της Πάολα. Τι έγινε, χάθηκε πάλι. Όποιος ξαναπειράξει την Πάολα θα έχει να κάνει μαζί μας. Υπογράφουν ο Πλούτο, ο Ρέξ, η Λάση, ο Ρανταπλάν και τα 101 σκυλιά της Δαλματίας. Έλα, σταματήστε. Εντάξει. Σταματήστε, δηλαδή. Ωραία, αυτά ξεπερνάνε όμως το χιούμορ. Βγάζουν πάρα πολύ κακία και ηρωνία. Εμένα δεν μ' αρέσει. Αν ξέρεις την Πάολα προσωπικά, επειδή την έχω γνωρίσει επί εποχή πρωινού καφέ πολλές φορές, είναι ένα ευγενέστατο πλάσμα. Mm-hmm. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά απλός. Μάνα, πολύ καλή μάνα, που δεν έχει καμία σχέση με το πώς μερικές φορές χαρακτηρίζεται και την υπερλατρεύει ο κόσμος. Και όλο αυτό που βγαίνει, από τα social media δεν βγαίνει. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή είναι η εξέλιξη της άκρας, παιδιά. Αντικειμενικά όμως, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Πάολα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκω χαριτωμένα μερικά από αυτά. Ποιο είναι μωρέ χαριτωμένα, γιατί εσύ, παιδιά, την προσβάλλουν την γυναίκα παιδιά, τώρα. Είναι τόσο έχει ταλεντάρα. Δώσει τέτοιο δικαίωμα για να την να λένε αυτές τις αηδίες. Ξέρεις κάτι, θέλω πολύ να ακούσω την απάντηση που δίνει η ίδια η Πάολα για όλο αυτό που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό μέσα από τα social media. Γιατί εγώ θα ήθελα να το αντιμετωπίσω όλο αυτό με λίγο περισσότερο χιούμορ. Γιατί πραγματικά. Εσένα τα λέγανε για σένα αυτά, θα είχε χιούμορ. Αν είχα τη φωνάρα και το ταλέντο τη Πάολα, δεν θα με νοιάζε καθόλου. Μα δεν είναι όμως αυτό το πράγμα. Έχει και ένα παιδί που πηγαίνει στο σχολείο. Η κόρη της, όπως είπε στη συνέντευξη αυτό που έδωσε στο OK, με την οποία μάλιστα φωτογραφίζεται κιόλας, έχει μπει αρκετές φορές mm-hmm. μέσα στο ίντερνετ και έχει δει τα ανέκδοτα και το έχει πει στη μαμά της και της έχει πει: μαμά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να μπαίνεις να διαβάζεις τίποτα. Να δούμε όμως τι θέση παίρνει, mm-hmm. τι λέει η ίδια. Δεν ντρέπονται να αποκαλούν το λαϊκό τραγούδι σκυλάδικο. Έχουν ακούσει τον Καζατζίδη να γαυγίζει. Αν όχι, έχουν ακούσει εμένα να γαυγίζω. Προφανώς αναφέρεσαι στα ανέκδοτα και τις πειραγμένες φωτογραφίες σου που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Στόχος έχει γίνει η καρδιά μου για τα δικά τους όπλα, που λέει και το τραγούδι. Μου έχουν πει ότι έβγαλαν κάποια ανέκδοτα. Ακόμη και η μικρή μου το είπε. Και της λέω, δεν θα μπαίνεις να διαβάζεις τέτοια. Στον λόγο της τιμής μου δεν έχω διαβάσει τίποτα. Μου τα έχουν πει 5 φίλοι μου και άλλοι 3 άσχετοι. Εντάξει ρε παιδιά, έχει γίνει τόσος δώρος και εγώ δεν ξέρω τίποτα. Καταρχήν να πω πως δεν έχω Facebook και Twitter. Γιατί όλοι νομίζουν ότι απαντώ εγώ. Δεν το έκανα ποτέ και ούτε θα το κάνω. Γιατί εκτός από το να μπω στο YouTube να δω τη Σεϊλάν, μια τουρκάλα τραγουδίστρια, δεν ξέρω να ανεβάσω ούτε φωτογραφία. Με το χέρι στην καρδιά σου λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω ποτέ σε τίποτα. Δεν τους διαβάζω καν. Δεν ξέρω τι γράφουν. Πάντως, αυτοί που το κάνουν πρέπει να έχουν κακά βιώματα. Να έφαγαν ξύλο από τους γονείς τους. Να τους αφήνει συνέχεια εγκόμενός τους. Δεν ξέρω τι άλλο. Και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Και χτυπούν όποιον βρουν. Νιώθεις καλύτερα να παίρνεις πίσω το ξύλο του μπαμπά σου με το να βρεις σε μένα. Για όνομα του Θεού. Κρίμα. Από εκεί και πέρα, αν τους ευχαριστεί και αισθάνονται ότι υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο, ας βρίζουν αβέρτα. Εδώ είμαστε εμείς. Γιατί πρέπει να ξέρουν ότι η Πάολα είναι και σιδερένια. Ξεκίνησε. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, είναι θεάκι. Και εμένα μου αρέσει απλά να ωραία. Είναι μαγκάκι, είναι ωραία. Δεν είναι αυθεντική. Μαζί το πάμε. Πιάσε κόκκινο με τσακωθούμε. Εγώ την ξέρω από Θεσσαλονίκη όταν είχε ξεκινήσει πάρα πολλά και χρόνια. Και εγώ τότε πάρα την είχα πριν πολλά χρόνια για πρώτη φορά live. Ξεσήκωνε εκεί τον κόσμο, αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί αντιδρά πολύ σκληρά, εξοργίζεται τελικά με όλα αυτά. Σκληρά, τα σκληρά, εσύ. Φαίνεται θυμμένη. Σιγά το σκληρά. Αυτό πώς ξεκίνησε. Πρώτη φορά, παιδιά, απαντάει. Πρώτη φορά απαντάει. Δεν έχει ξαναπαντήσει για όλο αυτό το δεν θέμα. Δεν έχει πει. Δεν θεωρώ ότι λέει ψέματα. Και δεν το κρύβει. Ένας άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, επιτίθεται, άσχετα αν το κάνει και μέσα από το χιούμορ μερικές φορές, σαφώς και εκτονώνει δικά του προσωπικά βιώματα. Να σου πω όμως, ρε παιδιά, κάτι. Η διαστροφή ποια είναι. Ότι οι ίδιοι που γράφουν αυτά στα social media
που είναι ένα ρεύμα αυτή την εποχή που λένε αυτά τα ανέκδοτα για την Πάολα, είναι οι ίδιοι που την αποθεώνουν στο μαγαζί. Ναι, είναι οι ίδιοι που γουστάρουν τα τραγούδια, να το πω έτσι απλά. Και το διευκρινίζουν. Και δεν πρέπει να φύγετε, γιατί όντως έχει φωνάρα. Δηλαδή είναι θαυμαστές αυτοί. Όταν ανοίγεις μια σελίδα στο Facebook ή στο Twitter και βλέπεις αυτό το βομβαρδισμό, εντάξει, κάποια στιγμή είναι αυτό που λέμε, έχει ξεπεραστεί το όριο του χιούμορ. Όταν μπαίνει το παιδί σου και τα διαβάζει, που είναι και σε μια. Πάντως γίνεται αυτό και με διάφορα. Κρίμα, ρε παιδιά. Το χιούμορ και το καυστικό χιούμορ και η σάτυρα κοστίζουν στον άλλο. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Εδώ και οι πολιτικοί δέχονται σάτυρα και πολύ σκληρά λόγια. Και οι άνθρωποι του τραγουδιού και άλλοι έχουν ακούσει και άλλα πολλά. Διαφωνώ, όχι αυτό το πράγμα. Δεν σου χαρακτηρίζει την καριέρα. Θέλετε να το δούμε λιγάκι πιο ομά. Να πάμε να δούμε. Μπορείτε να μου δώσετε ένα ανέκδοτο μόνο. Ένα ανέκδοτο και θα σα πω μετά. Πετάξτε ό,τι μπορείτε στον αέρα. Αυτό που. Σκυλή που γαυγίζει δεν δαγκώνει, λένε. Αλλά εγώ καλού κακού δεν κάθομαι πρώτο τραπέζι πίσω στο μαγαζί που τραγουδάει η Πάολα. Εντάξει, δηλαδή να σου πω κάτι. Τι λέει σκυλή. Όχι. Για ποιο λόγο ο είναι ίδιος, σκυλή. Υπάρχουν άλλες κοπέλες οι οποίες πραγματικά είναι σκυλιά. Δηλαδή, για ποιο λόγο να βγουν ανέκδοτα για μια γυναίκα η οποία όταν βγαίνει live να τραγουδήσει από κάτω σύεται το σύμπαν. Γιατί δεν ξέρω αν ήσουν εκεί στα Μανταγούτζη. Ναι, 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 νομίζω ότι το κυριοκρότημα της Πάολα δεν το πήρε κανένας άλλος καλλιτέχνης. Αυτό κάτι σημαίνει όμως. Επίσης, όταν η Πάολα έβγαινε και έκανε ζωντανά στον πρωινό καφέ, όταν ήμουν παρουσιάστρια, τα νούμερα που έφερνε δεν τα έφερναν τα υποτιθέμενα πρώτα ονόματα τότε, γιατί η Πάολα ήταν βαριά λαϊκή τραγουδίστρια ανέκαθεν, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεται τόσο αντιμέτωπη με αυτό το κύμα της δημοσιότητας. Επίσης, να πω ότι πραγματικά όσο χιουμοριανές και να θαυμάζεις την Πάολα, είναι έξυπνα μερικά από αυτά, γιατί συνδυάζουν πολύ ωραία τη λέξη σκύλος και την έννοια σκύλος έτσι όπως θέλουν να τη συνδυάσουν. Πραγματικά είναι ευρηματικά, αλλά θεωρώ ότι μετά από ένα σημείο και έπειτα φύγουν. Σας δεν έχουν βάλει για την σάτυρα, λες. Σαν ένα πολιτικό σάτυρα γίνεται για μια δήλωση. Σαν ένα καλλιτέχνη το ίδιο. Εδώ δεν υπάρχει βάση γιατί. Ναι, η επιτυχία γενικά, για παιδιά, ενοχλεί νομίζω. Ναι, εντάξει, απλά. Δηλαδή αυτό τα λέει όλα. Απλά. Όταν κάποιος είναι πετυχημένος, δέχεται πειρά. Από ποιον ναι, αλλά παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν το έπαιξε ποτέ Μαρία Κάλλας όμως. Δηλαδή ήταν η Πάολα. Είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια. Είναι λάθος η βάση, μισό λεπτό. Ναι, δεν αμφισβητεί κανείς τη φωνή της και τον ταλέντο της. Είναι από τις λίγες φωνές στην Ελλάδα που είναι τόσο αθλητική φωνή. Είχε καιρό να βγει τέτοια φωνή. Έτσι μου λέγε, ένας πολύ έπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός, ότι είχε καιρό να βγει τέτοια φωνή. Με το κεντρικό ντύσιμο της Πάολα έχει να κάνει αυτό. Όχι, Σπυρό, αυτό που είπες ότι οι θαυμαστές της γελάνε με τα ανέκδοτα και πηγαίνουν και της ρίχνουν τα γαρίφαλα, δεν θεωρώ ότι είναι θαυμαστές αυτοί. Γιατί έναν άνθρωπο όταν το θαυμάζεις πρώτα για το ταλέντο του, αλλά και για το χαρακτήρα του και για αυτό που βγάζει σαν άνθρωπο. Δηλαδή, ρε Τζορτζέλα, αποκλείεται το γεγονός κάποια από αυτά τα ανέκδοτα που είδαμε, γιατί είδαμε πέντε από τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν πάρα πολύ στο Twitter και στο Facebook. Αυτό, ας πούμε, εγώ πραγματικά εννοώ, μ' αρέσει πάρα πολύ η Πάολα. Είναι έξυπνη κακία τα ανέκδοτα. Την ακούω. Έξυπνη κακία έχουν τα ανέκδοτα. Μου στείλαν και ένα καινούριο, δεν θα σας το πω όμως, γιατί βλέπω ότι η Πάολα ενοχλείται. Γιατί τι μας λες ότι στο στείλαν, για να σε παρακαλέσουμε όμως δεν ναι. Διαβάζει. Γιατί ρε εσύ Γιώργο ενοχλείται η Πάολα, δηλαδή αν λέγανε για σένα θα χαιρόσουν. Αν λέγανε αυτά τα πράγματα για σένα. Αν είχα τη φωνάρα και το ταλέντο τη Πάολα δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ταλέντου, είναι ότι θα σε ενοχλήσουν αυτά τα πράγματα. Βγάζουν πάρα πολύ κακία. Να αλλάξουμε θέμα, προτείνω εγώ, και να πεταχτούμε λιγάκι μέχρι τον dancing να δούμε τις εξελίξεις, γιατί πραγματικά είναι πολλές. Έχουμε την επιβεβαίωση εντός εισαγωγικών από την ίδια την Κάτια Δανδουλάκη, η οποία σε ομιλία που έκανε στην Κύπρο ουσιαστικά είπε ότι προχωράει η συνεργασία της με τον Αντένα και ότι θα βρίσκεται στην Επιτροπή. Υπάρχει ακόμα ένα νέο το οποίο έρχεται να προσθεθεί στη λίστα με τις εξελίξεις και αφορά στην Αργύρη Αγγέλου, που θα θυμάστε ότι ήταν ο νικητής του τελευταίου Dancing with the Stars, που αυτό σημαίνει ότι βάση συμβολέου πρέπει να αξιοποιηθεί κάπως στο show και ενδεχομένως να παρουσιάζει τα backstage. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά στο ποιοι θα είναι οι χορευτές που θα είναι μέσα στην ομάδα των χορευτών που θα αναλάβουν την προπόνηση των celebrities και ποιοι όχι, αλλά και ποια ονόματα ενδεχομένως περιμένουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τις πρόβες. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο που έχει μέσα όλες αυτές τις πληροφορίες και συνέχεια το σχολιάσουμε. Τρέχουν και δεν φτάνουν στον Αντένα για τον Dancing with the Stars, με τον σχεδιασμό του καναλιού να θέλει το show να βγαίνει στον αέρα τον Νοέμβριο. Μέχρι τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Επιτροπή είναι σχεδόν βέβαιη, με τα πρόσωπα του Γιάννη Λάτσιου, Φωκά Ευαγγελινού και Αλέξη Κοστάλα να παραμένουν και την Κάτια Δανδουλάκη να ολοκληρώνει την τετράδα. Μιλώντας σε κανάλι της Κύπρου, η Κάτια Δανδουλάκη επιβεβαίωσε πως παρά το πιεσμένο της πρόγραμμα, θα κάτσει τελικά στην καρέκλα του Κρητή. Έχω λοιπόν και το dancing φέτος, που
και εκείνο το κάνω με την ψυχή στο στόμα, γιατί όλα γίνονται με την ψυχή στο στόμα, γιατί πρέπει να φεύγω από το θέατρο να το προλαβαίνω ίσα ίσα την ώρα που αρχίζει. Αλλά ήταν τέτοια η χαρά μου όταν το κουβεντιάσαμε που πρωτοέκανε την πρόταση ο Γιάννης ο Λάτσιος, και θέλω τόσο πολύ να κάνω κάτι που μου έκανε χαρά να το βλέπω, γιατί δεν υπάρχουν ίντριγκες αυτές που γίνονται μεταξύ των μελών της Κριτικής Επιτροπής. Είναι όλα οθώα, είναι χαρά Θεού και είναι πάρα πολύ ευχάριστο να περνάει κανείς την ώρα του βλέποντάς το. Εγώ είμαι φαν όλων των ειδών. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ένα ακόμα πρόσωπο που θα αξιοποιηθεί βάσει συμβολέου στο Dancing 3 είναι ο Αργύρης Αγγέλου, που αναδείχθηκε νικητής του δεύτερου σοου. Ο ηθοποιός, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει την θέση της Μαρία Σινατζάκη στα backstage για να μας μεταφέρει το κλίμα και την αγωνία των συμμετεχόντων. Απόψε οι κυρίες θα χορέψουν Foxtrot, ενώ οι κύριοι θα χορέψουν Paso Doble. Και στόχο έχουν φυσικά να εντυπωσιάσουν και εσάς, αλλά και την κριτική μας επιτροπή. Και ενώ στον Αντένα έχουν βρει άνθρωπο για πίσω από τις κάμερες, ακόμα δεν έχει κλειδώσει το θέμα της παρουσίασης. Παρά τη μείωση μισθού της Ζέτας Μακρυπούλια κατά 70%, υπάρχει θέμα με τη συμμετοχή της σε παράσταση. Τις Κυριακές που μεταδίδεται συνήθως στο Dancing, εκείνη έχει θεατρικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον η Ζέτα να βρίσκεται ταυτόχρονα σε δύο μέρη. Σας καταπιέζω. Παρόλα αυτά, δεν με καταπιέζετε καθόλου. Εντάξει, γιατί θα έλεγα ότι μ' αρέσει κιόλας. Κοιτάξτε να δείτε. Μου μιλάτε στο πολιτιστικό ξαφνικά. Όχι. Από την εταιρεία παραγωγής πιστεύουν ότι το πρόβλημα αυτό θα λυθεί, αφού υπάρχει καλή πρόθεση και από τις δύο πλευρές. Ενώ ήδη εκκρεμεί νέο ραντεβού με τον Γιάννη Λάτσιο. Πάντως η Ζέτα δείχνει χαλαρή και απολαμβάνει τις βόλτες της με τον αγαπημένο της Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ του συνέλαβε να πηγαίνουν μαζί τον σκύλο του στο κτηνίατρο. Όσο για τα ποια αστέρια θα χορέψουν φέτος, η λίστα όλο και μεγαλώνει, ενώ τα ραντεβού διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι επαγγελματίες χορευτές που πήραν μέρος στο Dancing with the Stars και θα παραμείνουν είναι η Μαρία Ντιμισάρη, ο Ηλίας Λαδάς που χόρευε με την Ελεονόρα, ο Θοδωρής Παναγάκος, πρώην παρτενέρ της Μαριέτας Κρουσαλά, η Κλοντιάνα που βασανίστηκε από τον Τρίφωνα Σαμαρά και φυσικά η Έμιλη Μαθεακάκη που ήταν η περσινή νικήτρια. Ακόμα δεν είναι σίγουρα τα ονόματα του Θάνου που συνόδευε την Άντια Μπουλέ, του Ηλία της Αγγελικής Ηλιάδη και του Γιούρι που έκανε εκπληκτικές χορογραφίες μαζί με την Αταλία Δραγούμη. Οι πρόβες θα ξεκινήσουν όταν οι υπεύθυνοι του καναλιού καταλήξουν τελικά στα ονόματα και των stars αλλά και των χορευτών. Αν δεν αρχίσει πάντως να έχουμε ένα έτσι κυριακάτικο σοου, να το απολαμβάνουμε όλοι και να υπάρχει και ένα φούκι. Πάντως το θέμα με την Ζέτα Μακρυπούλια εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν δεν λυθεί τελικά. Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην λυθεί. Ποιος, who is next. Who is next, το σίγουρο είναι ότι σίγουρα υπάρχουν ονόματα υποψηφίων, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο στο μυαλό του κυρίου Λάτσιου, γιατί η Ζέτα είναι το τάξη. Πιέζουν για να κάτσει με τη Ζέτα. Αν είναι πετυχημένη συνταγή, τα δημοσιεύματα λένε και για άλλους. Λένε για τον Φερεντίνο, λένε για τη Χριστίνου, λένε για διάφορα πρόσωπα. Για τα ονόματα που έχουν μια κρεμότητα με τον Αντένα, έτσι. Αλλά μάλλον ο Γιάννης Λάτσιος δεν έχει σκοπό για κάτι τέτοιο. Και επειδή αποκαλύψαμε το dancing, έχει ταυτιστεί με τη Ζέτα. Δηλαδή αυτοί που είναι φανατικοί και το βλέπουν και το παρακολουθούν, θέλουν να δουν την Ζέτα. Και είναι και δύσκολο να βρεις μία τηλεπερσόνα όπως είναι η Ζέτα και όπως παρουσίασε το dancing. Πάντως θα βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί όπως αποκαλύψαμε σήμερα, επειδή ο Αργύρης Αγγέλου θα είναι ένα από τα πρόσωπα του dancing, σύμφωνα και με το συμβόλαιό του, ο Αργύρης Αγγέλου με την Ζέτα Μακρυπούλια φέτος θα είναι στην ίδια παράσταση. Έτσι. Άρα για να βρεθεί λύση για τον έναν, θα βρεθεί και για τον άλλον. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί ο Αργύρης Αγγέλου να είναι στο dancing και να μην τη στιγμή ζέτα. Που θα είναι στην ίδια παράσταση. Και να σου πω και κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, ο Γιώργος Καπουτσίδης όταν έκανε το show, το Jazz the Two of Us, δεν έφευγε μεταξύ από τη θεατρική παράσταση και πήγαινε κατευθείαν για να παρουσιάσει το show. Νομίζω όμως δεν είχαν βραδινή. Είχαν μόνο το. Όχι, είχε την Κυριακή και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μια φορά είχε καθυστερήσει και λιγάκι. Και τον περίμενε η κάμερα έξω από τα στούντιο Κάπα για να τον δείξει που έβγαινε από το ταξί. Είχαν δύο παραστάσεις, αλλά είναι άντρα. Συγγνώμη Δήμητρα που σε διακόπτω. Η Ζέτα θέλει και να φτιάξει και το μαλλί της και το μακιγιάζ που θα προλάβει. Δεν είναι να πω από το ταξί ντύνομαι και βγαίνει. Εγώ θυμάμαι από τότε που είμαστε στο dancing, η Ζέτα ξεκινούσε να ετοιμάζεται κατά τις 6.30. Ναι. Ε, βέβαια. Ήταν με την ησυχία της η κοπέλα. Λοιπόν. Πυρουέτα θέλεις. Τα έχω ξεχάσει, ρε Θεμάκο. Τώρα, με έρθει ο Λαδάς από Αμερική που μιλάγαμε, ενδεχομένως να
κάνω καμιά στροφή. Προς το παρόν όμως, θα σας το δείξω χωρίς πιουρέτα, κυρίες και κύριοι μου. Το Turbo X All-in-One Computer, το οποίο σας κάνει δώρο η μεσημεριανή μελέτη για όλους εσάς που θέλετε να είσαστε σταθεροί ακόμα και στην επαφή σας με την τεχνολογία. Και όταν εννοώ σταθεροί, εννοώ δεν θέλετε να πηγαίνετε πέρα δόθε. Θέλετε να τον έχετε στο γραφείο σας, θέλετε να τον έχετε στο σπίτι σας, στην κουζίνα σας, στο παιδικό δωμάτιο, είστε φοιτητής, μαμά, μπαμπάς, επαγγελματίας, ό,τι κι αν είστε. Αυτό το κομπιούτερ νομίζω ότι μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όλους. Και είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία διεκδίκησής του. Και βέβαια ο καθένας μπορεί να πάρει αμέσως τώρα τηλέφωνο στο 911-405-404, να στείλει μήνυμα με κενό ονοματεπώνυμο στο 54888. Διαφημίσεις πεταγόμαστε και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Φοράς πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, μαράκι μου. Λοιπόν, είμαστε αέρα, έτσι. Σήμερα στις 4 στο νεκροταφείο της Νέας Ιωνίας θα γίνει το τελευταίο αντίο στον σύζυγο της Λίζας Δουκακάρου, στον Στέλιο Ευαλωμένο, ο οποίος έφυγε μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο το οποίο επέστη. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ουσιαστικά. Είναι η τελευταία τραγική στιγμή της Λίζας Δουκακάρου, που θα πει το τελευταίο αντίο. Στο πλευρό της ευτυχώς έχει καλούς φίλους και συγγενείς και πολύ κόσμο, πραγματικά πολύ κόσμο μέσα από το διαδίκτυο που όπως πάντα βρίσκουν τρόπο να πούν ένα συλληπιτήριο και μια καλή κουβέντα. Βίντεο παρακαλώ. Το πιο δύσκολο αντίο της ζωής της θα πει σε λίγες ώρες η Λίζα Δουκακάρου στον Στέλιο της, όπως τον αποκαλούσε πάντα. Τον άντρα που για 22 ολόκληρα χρόνια ήταν ο σύντροφος της ζωής της, το στήριγμά της. Οι δυο τους ήταν αχώριστοι από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους και σήμερα, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, εκείνη θα πρέπει να μαζέψει όλες τις δυνάμεις της για να τον αποχαιρετήσει για πρώτη φορά, συνοδεύοντάς τον στην τελευταία του κατοικία. Νομίζω ότι όταν υπάρχει ουσιαστική σχέση, δεν έχεις τέτοιου είδους διλήμματα. Ξέρεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο ακουμπάς και ο οποίος έχει τα πράγματα αυτά που θέλεις και σου δίνει αυτά που θέλεις, το ίδιο και εσύ. Και από εκεί και κάτω υπάρχουν δύο ζωές οι οποίες συναντώνται. Δεν εμπεριέχεται ο ένας τον άλλον. Εξελίσσονται παράλληλα. Ο εφιάλτης της Λίζας Δουκακάρου ξεκίνησε την Κυριακή το απόγευμα όταν ο σύζυγός της, Στέλιος Ευαλωμένος, ένιωσε μια ξαφνική δυσφορία την ώρα που ετοιμάζονταν να βγουν με καλούς τους φίλους, ανάμεσά τους και η Πόπη Τσαπανίδου. Η Λίζα Δουκακάρου αμέσως κάλεσε τους γιατρούς ΣΟΣ, οι οποίοι όμως διέγνωσαν καρδιολογικό πρόβλημα και ειδοποίησαν το ΕΚΑΦ, το οποίο τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο. Η μοίρα όμως έπεσε στη συνέχεια το τραγικό της παιχνίδι, καθώς τη Δευτέρα το μεσημέρι ο Στέλιος Ευαλωμένος έχασε τη μάχη. Τα επόμενα 24 ώρα κυλούν βασανιστικά για εκείνη που δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο σύντροφος της ζωής της έφυγε τόσο ξαφνικά από κοντά της. Από όλους εμάς, καλό σας ξημέρωμα. Το λαμπερό χαμόγελό της στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων που παρουσίασε λίγες ώρες πριν το χαμό του σύζυγου της έχει πια σβήσει από τα χείλη της. Μοναδική παρηγοριά της, οι φίλοι και συγγενείς που από την πρώτη στιγμή δεν φεύγουν από το πλευρό της. Ανάμεσά τους η Πόπη Τσαπανίδου που ήταν δίπλα της και το μοιραίο βράδυ, αλλά και πολλοί ακόμη που γνώριζαν τη Λίζα Δουκακάρου και ξέρουν τι σήμαινε για εκείνη ο σύζυγός της. Είσαι παντρεμένη πόσα χρόνια? Από το 91 που μπήκα στην τηλεόραση. Σοβαρά τόσα χρόνια, ε! Το 91 μπήκα στην τηλεόραση και μάλιστα μπήκα με τη βοήθεια τότε του Στέλιου. Δηλαδή, εγώ δούλευα στο Αντί. Ο Στέλιος έτυχε να γνωρίζει οικογενειακά τον Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο. Είχα κάνει εγώ κάποια προσέγγιση μέσω του Τάσου του Μπυρσίμ, τον οποίο γνώριζα γιατί είμαστε γειτόνι. Το σπίτι μου στην Ηλιούπολη, το πατρικό, είναι δίπλα από το δικό του και περίμενα κάποια απάντηση. Προέκυψε η γνωριμία του Στέλιου με τον Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο και μου έδωσε την ευκαιρία να αρχίσω μια συνεργασία η οποία μου βγήκε σε καλό. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο στηρίζει πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και αυτό δίνει και δύναμη στη Λίζα. Δύναμη για να κρατάει αυτό το χαμόγελο που κρατάει πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άσχημο και συναισθηματικά βάρβαρο στη ζωή από το να χάνεις τον άνθρωπό σου.
Πολύ κρίμα για τον άνθρωπο που έφυγε, για τη Λίζα, για αυτό το ζευγάρι. Ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, από όσο θυμάμαι, από τα χρόνια που εργαζόμουν στο Μέγκα. Ένα ζευγάρι που ήταν ο ένας για τον άλλον, πολύ δεμένο. Όσοι πάλι δεν μπορούν να είναι κοντά της, στέλνουν τη συμπαράσταση και την αγάπη τους μέσα από το διαδίκτυο, γράφοντας τις προσωπικές σελίδες της Λίζας του Κακάρου στο Twitter και το Facebook. Όπως η Έρικα Πριζεράκου που έγραψε: «Καρδιά μου, φως στην ψυχούλα του». Αλλά και η Νατάσα Ράγιου και η Νέτη Φίλια που μέσα σε λίγες λέξεις θέλησαν να δώσουν κουράγιο στη Λίζα του Κακάρου. «Λιζάκι μου, δεν το πιστεύω. Έφυγε ο Στέλιος. Μια αγκαλιά σου στέλνω και σε σκέφτομαι, κοριτσάκι μου». Λίζα, θερμά συλληπιτήρια. Αυτό που ξέρω είναι ότι ήταν ένα πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, πάρα πολλά χρόνια μαζί. Δεν έδωσαν ποτέ αφορμή για σχόλια, δεν εξέθεσαν την ζωή τους στα μέσα, την προφύλαξαν πάρα πολύ καλά και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συνέβη. Θερμά συλληπιτήρια. Κουράγιο. Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα ενός μαθητή του Στέλιου Εμβαλωμένου, ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία από τα μαθητικά τους χρόνια, γράφοντας: «Καλό του ταξίδι. Εμείς οι συμμαθητές του τον αγαπούσαμε και τον σκεπτόμαστε πάντα, γιατί έλειπε από τις συναντήσεις μας». Η ίδια δεν μπορεί ακόμη να απαντήσει σε αυτά τα μηνύματα αγάπης. Το μόνο που θέλησε να κάνει είναι να ανεβάσει τη σελίδα της την αγαπημένη φωτογραφία του δικού της Στέλιου. Την εικόνα εκείνου έτσι όπως θέλει να την κρατήσει στο μυαλό της, τώρα που δεν είναι πια κοντά της. Τώρα που δεν θα τη σοντροφεύει στα ταξίδια αλλά και στα ήσυχα βράδια με φίλους σε ταβέρνες που ήταν οι αγαπημένες του συνήθειες. Στο πλευρό της Λίζας του Κακάρου, σήμερα το μεσημέρι, στην πιο τραγική στιγμή της ζωής της, θα βρεθούν άνθρωποι που αγάπησαν και τους δύο για να της δώσουν κουράγιο, ενώ η αδελφή της ταξίδεψε από την Αμερική για να είναι δίπλα της. Όταν έχεις αυτά τα συμβάντα τα ξαφνικά να σου ανατρέπουν τη ζωή, που τελικά δεν έχω καταλήξει αν ένας θάνατος ήταν ξαφνικός, είναι πολύ πιο βίαιος από ότι έναν θάνατο που σου έχει δώσει το χρόνο να τον προετοιμάσεις. Ναι, μετά από μια μακρά αρρώστια, από ας πούμε. Δηλαδή, προσωπική εμπειρία θα σου πω ότι και αυτό είναι καθημερινός θάνατος για όσο διαρκεί αυτή η αρρώστια. Απλά επειδή και εγώ έχω χάσει άνθρωπο στην οικογένειά μου από αρρώστια, έτσι, που ταλαιπωρήθηκε αρκετά, βέβαια ήταν μεγάλο σε ηλικία, αλλά δεν έχει καμία σημασία όταν είναι δικό σου άνθρωπο. Νομίζω ότι σου δίνει λιγάκι το περιθώριο του να προετοιμαστεί ψυχολογικά. Να το περιμένεις και στο τέλος ψιλολυτρώνεσαι κιόλας γιατί δίνεις τέλος και στην ταλαιπωρία του ίδιου. Και προλαβαίνεις να πεις και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχεις πει ήδη. Ότι όταν μια στιγμή όπως ας πούμε αυτό που συνέβη στην Λίζα του Κακάρου, έκανε τη μεγάλη ανατροπή στη ζωή της και άλλαξε όλη της τη ζωή. Τώρα πλέον η ζωή της Λίζας δεν θα είναι όπως ήταν πριν η καθημερινότητά της, όταν χάνει το πιο αγαπημένο της πρόσωπο, τον άντρα της, τον σύζυγό της, τον άνθρωπό της. Παιδιά, η ζωή δεν είναι όπως ήταν πριν. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σκληρό παιχνίδι της μοίρας. Είδαμε ανάμεσα στους φίλους που έτσι έστειλαν και ένα μήνυμα στο Facebook της Λίζας του Κακάρου και την κυρία Νατάσα Ράγιου, η οποία με ενημερώνει ότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μάλιστα βρίσκεται καθοδόν από Πάτρα για Αθήνα για να δώσει το παρόν στην κηδεία του σύζυγου της Λίζας του Κακάρου. Καλησπέρα, Νατάσα. Γεια σου, Λενώρα. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Δυστυχώς έχουμε στην παρέα μας για κάτι δυσάρεστο. Θα θέλαμε πολύ να σε είχαμε για κάτι πιο ευχάριστο, αλλά δυστυχώς. Όλοι μας. Εσύ δεν το πίστευες κιόλας όταν έγραφες το μήνυμα για την είδηση που μόλις είχες μάθει. Ναι, εγώ δεν το πίστευα. Κοίτα, εγώ το Στέλιο και τη Λίζα. Με το Στέλιο και τη Λίζα κάναμε παρέα όταν ήμασταν και οι δύο στην ΕΡΤ. Εγώ με τη Λίζα και ήμουν εγώ τότε που ήταν παντρεμένη. Ήμουν πάρα πολύ μικρή και ξεκινάγα και με είχαν περιβάλει και ο Στέλιος και η Λίζα με τέτοια αγάπη. Και αυτός ο άνθρωπος, βέβαια, παιδιά, πραγματικά σας μιλάω και το λέω τώρα και σε καθεστώς μεγάλης έτσι συγκίνησης, ήταν ένα διαμάντι, δηλαδή ένα gentleman, ένα... Θυμάμαι που με έβγαζαν έξω, βγαίναμε έξω και θα πάρουμε και την Νατάσα. Ωραία, πάμε. Έλεγα εγώ, όχι, δεν μπορώ να το δω. Όχι, θα έρθεις κι εσύ. Έλεγα κάποια στιγμή να πληρώσω εγώ, μου είχε τρελή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει. Τώρα βεβαίως δεν υπάρχει, αλλά πραγματικά εγώ ζήλευα πάντα τότε τη Λίζα και έλεγα ότι είναι πάρα πολύ τυχερή που έχει ένα τέτοιο υπέροχο άντρα δίπλα της. Ωστόσο, Νατάσα, είναι μια ιστορία που πραγματικά έχει συγκινήσει όλη την Ελλάδα και όχι μόνο γιατί η κυρία Δουκακάρου είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της τηλεόρασης, αλλά γιατί μέσα από όλο αυτό φάνηκε και μια πολύ δυνατή ιστορία αγάπης 22 χρόνων. Με δύο ανθρώπους. Εγώ τα ξέρω, αγόρι μου, όλα αυτά. Απλώς ξέρεις για μένα,
Ήταν ο Στέλιος, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στη Λίζα, πάντα φίλος, αγαπημένος, σύζυγος, την πρόσεχε, την αγαπούσε και παράλληλα ήταν ευγενής και υπέροχος με όλους τους φίλους της. Αυτό είναι. Και το χειρότερο από όλο, όταν χάνεις τον άνθρωπό σου. Δεν έχει σημασία ξέρεις η ηλικία, είτε είναι 40 είτε 140 χρονών. Είναι ο άνθρωπός σου, αλλά πόσο μάλλον όταν φεύγει τόσο πρόωρα, τόσο ξαφνικά. Είναι και το σοκ. Ματώνει, το σοκ βέβαια. Είναι το σοκ. Επικοινωνήσατε καθόλου με τη Λίζα? Ναι, μίλησα με τη Λίζα χθες το βράδυ, ξέρεις. Και μου έκανε και εντύπωση, γι' αυτό το αγαπάω πολύ αυτό το κορίτσι και είμαστε τόσα χρόνια έτσι, φίλες. Που μπορεί να μην κάνουμε παρέα κάθε μέρα, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε εκεί για η μία για την άλλη εδώ και 20 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα, ήξερα τι συνέβαινε και τη έστειλα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα από αυτό που ήθελα να τη στείλω. Και τη λέω: δεν θέλω να σε δαλίζω, θα πούμε στην κηδεία και τη είπα δύο πράγματα. Και με πήρε αμέσω τηλέφωνο. Και μιλήσαμε αρκετά, είναι και εκείνη χαμένη, θα τη δω και σήμερα. Εντάξει, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ξέρω, δεν είναι και το δύσκολο. Το δύσκολο είναι ότι μέχρι να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Ακόμη ξέρεις, είναι σε μία ψυχολογία πολύ άσχημη. Θέλω να σας πω ότι έτσι όπως την άκουσα εγώ τη Λίζα στο τηλέφωνο χθες, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το έχεις καταλάβει. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι μετά και από το τελευταίο αντίο σιγά σιγά αρχίζει και συνειδητοποιείς και όταν ηρεμεί η κατάσταση και σιγά σιγά ο κόσμος απομακρύνεται κιόλας. Που φαίνεται η έλλειψη, που γυρνά στο σπίτι σου. Και είσαι μόνος σου. Και περιμένεις στη γωνία να φανεί ο άνθρωπός σου και δεν είναι εκεί. Δηλαδή, τι να λέμε, δύο δράματα είναι, αυτό συμβαίνει. Όταν μιλάμε όμως, Νατάσα μου, όσοι γνωρίζουν την Λίζα του Κακάρου, μιλάνε για έναν άνθρωπο με πάρα πολύ ισχυρή, έντονη προσωπικότητα. Είναι δυνατός χαρακτήρας. Είναι δυνατή η Λίζα, είναι. Αλλά ξέρεις, πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της δύναμης που έχουν κάποιες γυναίκες, την οφείλουν και στους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Στον σύντροφό τους, έχεις απόλυτο δίκιο. Ακριβώς. Πάντως, Νατάσα, μπράβο και σε σένα που αποδεικνύεις ότι είσαι πολύ εμπιστηφίλη και καλή και ταξιδεύεις για το τελευταίο αντίο. Γιατί είναι αυτά που λέτε και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινα. Εγώ θεωρώ ότι τους ανθρώπους είναι φίλοι μας και τους αγαπάμε και τους σημαίνει κάτι στη ζωή μας. Είμαστε κοντά τους ακόμα και μας χωρίζουν χιλιόμετρα. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα. Ελπίζω να σε δούμε και καλά. Να σε ακούσουμε και άλλη φορά, έτσι, που πιο ευχάριστες συνθήκες. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα και διάθεση και νομίζω ότι θα με βοηθήσει το δώρο μου. Δεν πάμε διαφημίσεις, γιατί σας έχω μάθει ότι πάμε σε διαφημίσεις. Οπότε πάμε στο δώρο. Απλά έτσι λίγο για να αλλάξουμε τη διάθεσή μας μετά από το θέμα αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι ένας σήμερα νικητής θα κερδίσει αυτόν τον τούρμπο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τον οποίο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει είτε είναι φοιτητής, είτε επιχειρηματίας, είτε νοικοκυρά, είτε μαθητής. Έχει τεράστια full HD οθόνη, 21,5 ιντσών παρακαλώ. Δηλαδή θα μπορείτε να βλέπετε και ταινίες, αλλά να βλέπετε σε μικρή τηλεόραση. Θα παίζετε τα παιχνίδια σας, θα επεξεργάζεστε τις εργασίες σας, τα μαθήματά σας. Έχει διπύρινο επεξεργαστή, έχει αυτό το ωραιότατο ποντικάκι, έχει 40 byte NIMS RAM για να τρέχει οποιοδήποτε πρόγραμμα. Ο δίσκος του έχει 500 GB χωρητικότητα. Φυσικά έχει webcam, έχει wifi. Το πληκτρολόγιο θέλω να σας πω ότι είναι ασήμαρτο, δεν μπορώ να το πάρω και να φύγω. Καταλάβατε, δεν έχετε καλώδια για να μπλέκετε και με όλα αυτά. Τι άλλο να σας πω, είναι κομψό και κάνει για όλες τις δουλειές και για όλους, για όλη την οικογένεια. Θα τον έχετε έναν, αλλά θα εξυπηρετεί πολλούς. Με κενό ονοματεπώνυμο στο 54888-90-11-405-404. Όταν εντωμεταξύ εγώ λέω τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή, με κοιτάνε περιμένοντάς με να κάνω το λάθος. Αλλά όχι! Επιστρέφω στη θέση για να σας αποκαλύψουμε, κυρίες και κύριοι μου, την γκαρνταρόμπα της Άγγελα Μέρκελ. Εχθές, βέβαια, σχολιάζαμε πάρα πολύ το γεγονός ότι για ακόμα μία φορά, τρίτη φορά μέσα σε τρεις εμφανίσεις, η Άγγελα Μέρκελ επέλεξε το ίδιο φυσική κουστούμι. Και λέγαμε, δεν μπορεί ρε παιδιά αυτό το πράγμα να το κάνει κατά λάθος. Δεν γίνεται να φοράς το ίδιο κουστούμι. Ειδικά σε δύο από τις εμφανίσεις, σε ένα event που ταυτίζεται
και με την Ελλάδα. Η μία ήταν ο τελικός της ο αγώνας της Γερμανίας με την Ελλάδα και τη ΝΑΤΟ. Βλέπετε που πανηγυρίζει. Δεξιά υποθέτω, ήδη δεν θα έκανε έτσι τον έβλεπε το Σαμαρά χθες. Και αριστερά είναι η Μαρκεσινίτης, λοιπόν, φωτογραφία από την επίσκεψή της εδώ. Με τη φωτογραφία, με την βοήθεια τώρα του Σωτήρη Τσαγδή, που του ζητάμε και συγγνώμη και τον ευχαριστούμε για την αναμονή και την υπομονή της αναμονής, θα σχολιάσουμε λιγάκι έτσι το ντυσματάκι της κυρίας Μέρκελ και αν μπορείς να μας πεις και εσύ επικοινωνιακά τι μπορεί να σημαίνει η επιλογή του ίδιου σακακίου και χρώματος, αλλά και γενικώς εάν είναι και ακριβό το ντύσιμο που επιλέγει. Καλή σου μέρα ή καλησπέρα, εν πάση περιπτώσει, Σωτήρη. Καλησπέρα σε όλους, πολλά φιλιά σε όλους, ιδιαίτερα στο Μαράκι. Την ευχαριστώ πολύ για ό,τι έχει κάνει στη ζωή της για μένα και προσωπικά και επαγγελματικά. Ξέρει εκείνη. Έχει κάνει πάρα πολλά. Το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που γνώρισα, το γνώρισα από τη Μαρία και την ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, ας πάμε στην Άγγελα Μέρκελ, που όσο έχω παρακολουθήσει, γιατί δεν την παρακολουθώ και πολύ λόγω όλων αυτών που έχουν γίνει, βλέπεις ότι χρωματολογικά επιλέγει πάντα. Όταν θέλει να έχει μια φιλική διάθεση προς τους άλλους, απαλά ροζ. Mm-hmm. Μπλε, mm-hmm. ανοιχτό σωμών, mm-hmm. όπως όταν έκανε τις επισκέψεις με τον Ολάν, τον Σαρκοζή και όλους αυτούς τους μεγάλους. Άρα ουσιαστικά θέλει παλ χρωματάκια για αυτούς που βλέπει όταν πρέπει να είναι φιλικά. Φιλική διάθεση. Ναι. Έτσι. Όταν την έχω παρακολουθήσει στη Βουλή uh-huh. και σε εσωκομματικά θέματα, βλέπεις ότι διαλέγει μπορντό, uh-huh. καφέ, σκούρα κόκκινα, να είναι πιο επιθετική. Uh-huh. Και είδα χθες... Επικοινωνιακά εσύ θεωρείς ότι τη βοηθάει αυτό? Επικοινωνιακά δεν νομίζω ότι τη βοηθάει. Γιατί λογικά για όλα τα πράγματα πρέπει να έχεις πιο φιλική διάθεση και όχι επιθετική. Ναι, αλλά τη βγάζει πιο αυστηρή. Τη βγάζει μια γυναίκα η οποία είναι τουαλέτα, πολύ δυναμική. Ναι, τουαλέτα. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι αναγκασμένη. Είναι, εννοείται ότι όλα αυτά είναι βάση στρατηγικής. Δεν είναι ένας ρόλος, Σωτήρη. Είναι ένας ρόλος, αγάπη μου γλυκιά, αλλά επειδή έχω κάνει και εγώ πολιτικά πρόσωπα, mm-hmm. πάντα σκεφτόμαστε πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο κόσμος, πώς τα βλέπεις. Εξετάζεται μόνο το χρώμα σε αυτή τη βάση και σε αυτή τη λογική και το κόψιμο. Αν το κόψιμο, εννοείται. Έδειξες ένα σακάκι που ήταν μέχρι πολύ πάνω ο λαιμός. Μπράβο. Αυτό δεν είναι το ιδανικό για την Άγγελα Μέρκελ που δεν έχει λαιμό, είναι μονοκόμματο. Το προγούλι με το λαιμό. Έχει ωραίο μπούστο όμως. Έχει ωραίο μπούστο, αλλά αυτό θα μπορούσε λοιπόν να το αναδείξει με ένα σακάκι χωρίς γιακά. Επιλέγω ένα χρώμα που φόρεσε χθες, το βεραμάν. Το βεραμάν αυτό, με μια πιο ψηλόμεση παντελόνα. Να είναι έτσι. Σε χάλασε το παντελόνι δηλαδή. Και εμένα νομίζω ότι δεν μ' άρεσε πολύ. Και βέβαια αυτό που με χάλασε πάρα πολύ. Ήταν το τεράστιο και ογκώδες κολλιέ που φόραγε. Mm-hmm. Ναι. Σωτήρη, μήπως δεν ντύνεται έτσι για να καλύψει κιόλας το σωματότυπό της? Γιατί έχει ένα περίεργο σωματότυπο και έχει και τα κιλάκια της. Έχει ένα μονοκόμματο σωματότυπο, αυτό. Αλλά όλα αυτά διορθώνονται. Δηλαδή, καταρχήν έχει βάλει συνήθως ράβει τα ρούχα της από ό,τι ξέρω. Και οι μόνες φορές που έχει βάλει έτοιμα ρούχα είναι της εταιρείας Keaton. Είναι μια εταιρεία γνωστή στον κόσμο για πολιτικά πρόσωπα. Είναι ακριβά τα ρούχα της? Τα ρούχα της όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά και δεν είναι και ιδιαίτερα καλόγουστα βέβαια. Είναι ωραία υφάσματα, αλλά δεν είναι. Δεν νομίζω ότι την κολακεύουν. Δηλαδή η γυναίκα της διπλανής πόρτας είναι όσον αφορά τον τρόπο. Προσπαθεί να γίνει friendly, όσο πιο φιλική γίνεται, αλλά δεν το πετυχαίνει πάντα. Καταρχήν είναι πάντα γέλαστη και συγγνώμη και γι' αυτό που θα πω, έχει και ένα μαλλί τύπου Playmobil όταν παίζαμε παιδάκι. Κύριε Τσαγδή, όλο αυτό πόσο κοστίζει? Να μας πείτε έτσι απλά μια τιμή, ας πούμε, για μια γυναίκα που βλέπει αυτό το ντύσιμο και θέλει να μιμηθεί την κυρία Μέρκελ, τον ντύσιμό της. Κοίτα, στα έτοιμα ρούχα δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Τώρα, αν ξεκινήσουμε να μπλέξεις με την αγορά του υφάσματο και με μια πολύ καλή μοδίστρα, που να είναι πάντα, γιατί επειδή έχω κάνει πολιτικά πρόσωπα, σου δίνουν και πολύ λίγο χρόνο να ασχοληθείς μαζί τους, γιατί είναι πάντα... Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω, πραγματικά, επειδή έχεις όντως ασχοληθεί εσύ με πρόσωπα και θα σε ρώταγα, για ποιο λόγο τη βλέπουμε τόσο ατιμέλητη, πιστεύεις? Είναι λόγω έλλειψης χρόνου ή λόγω... Πιθανόν να είναι λόγω έλλειψης χρόνου ή έχει βρει αυτή τη μανιέρα με το ίδιο ντύσιμο, η οποία μάλλον νιώθει άνετα μέσα σε αυτό. Και εξακολουθεί και το κάνει. Δεν είναι όμως πάντα. Από τη στιγμή που Σωτήρη που τα ράβει, ναι. γιατί δεν έχει ράψει και κανένα άλλο χρωματάκι, έστω στο ίδιο κόψιμο δηλαδή. Θεωρώ ότι επειδή δείχνουμε και φωτογραφίες της ώρα μιλάς, είναι λιγάκι άσχημο το να βλέπεις συνέχεια σε διαφορετικές εμφανίσεις τον ίδιο άνθρωπο με το ίδιο σακάκι. Αγάπη μου γλυκιά, αυτό σου λέω ότι έχει βρει μία μανιέρα που εκείνη νομίζει ότι της πηγαίνει, θα μπορούσε να βάλει και ένα λίγο πιο κοντό σακάκι. Θα μπορούσε να βάλει και λίγο τακούνι που σου δείχνω. Λίγο τακούνι, δεν σου πω να βάλει ψουλτάκουνι. Σωτήρη, όπως τη φωτογραφία που βλέπουμε αυτή τη
στιγμή που είναι ντυμένη πιο θελητή. Αυτό είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αγνώριστη είναι εδώ. Για κόκκινο χάλι είναι εδώ. Παιδιά, ούτε μπορεί να έρθει έξω Σαμάρα. Δεν σου πω ότι είναι θέμα κοινοβουλίου, να πάει στο κοινοβούλιο. Αλλά μπορείς να διαμορφώσεις με κάποιο τρόπο τα σακάκια. Δεν μπορεί να έχουν όλα το ίδιο κόψιμο, το ίδιο πέτο, το ίδιο τέντομα στα κουμπιά στην κοιλιά. Δηλαδή όλα αυτά μπορείς να βάλεις και ένα πιο ανοιχτό πράγμα, χωρίς γιακά. Είδαμε πέρυσι, σαν παράδειγμα, πριν την κομψότητα της Θάτσερ σε σχέση με την. Που και εδώ δεν άσχημε η Μέρκελ. Ναι. Και ότι λέγαμε για τη Θάτσερ, παιδί μου, ότι και αυτό πέρασε και από την ταινία στη ζωή της κιόλας που την είδα πρόσφατα. Βεβαίως. Ότι ήταν κοκεταρία φουλ. Πάντα. Με τις πέρλες της, με τα σκουλαρίκια της, με πάντα. Το μαλλί της. Δηλαδή, και δεν μπορούσε παντελόνι σωτήρι η συγκεκριμένη. Επέβαλε τα παγιέρ τύπου Σανέλ. Μπράβο. Τα Twin, τα υφάσματα, τα Prince de Galles. Υπάρχουν τόσα πράγματα που εγώ όμως ξέρετε, παιδιά, παρατηρώ το εξής, ότι την κυρία Θάτσερ δεν την έχουμε δει ποτέ σε φωτογραφία, την κυρία Μέρκελ, συγγνώμη, να φαίνονται οι γάμπες της. Μήπως έχει θέμα, γιατί ακόμα και, ακόμα και οι τουαλέτες που φοράει είναι μακριές. Τι είπατε λόγω εσύ σου. Θα σου πω κάτι με την πείρα που έχω. Οι γυναίκες που δεν έχουν πάρα πολύ λεπτή μέση, έχουν πάντα πάρα πολύ ωραία πόδια. Να σε ρωτήσω κάτι, Σωτήρη. Έλα, μου, εσύ πώς θα την έντυνε στην Άγγελα Μέρκελ? Εγώ θα την έντυνα με παντελόνες, αφού τις αρέσουν, πιο ψηλόμεσες, να τις κάνουν και πιο φαριές. Πιο φαριά, να τις κάνουν πιο μακριά τη σιλουέτα, πιο κοντά σακάκι και με λίγο τακούνι. Και χωρίς τα υπερβολικά κοσμήματα. Είναι επιλογή της, ή έτσι τα λέει αυτά ο Γερμανός Σωτήρης Τσαρδής και τους το επιβάλλει τον ντύσιμο αυτό? Δεν το επιβάλλω. Μία πρόταση κάνω και αν τους αρέσει, τους αρέσει. Παρατηρώ, παιδιά, έχετε παρατηρήσει αυτή τη στάση εδώ? Ναι, αυτό εδώ, ξέρετε, είναι. Είναι σαν την Ευγενία Μανολίδου. Ναι, αυτό ξέρω, όμως, σημαίνει, είναι καθόλου τυχαίο. Αυτό... Πού είναι η Ευγενία Μανολίδου, απέναντι είναι η Μέρκελ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό σας πληροφορώ, Σωτήρη μου, αυτή η κίνηση εδώ, αυτή η στάση, ναι, δηλώνει υπεροχή. Ναι. Δηλώνει υποδοχή και εξουσία, βεβαίως. Άνθρωποι οι οποίοι ποζάρουν έτσι, βάζουν έτσι τα χέρια τους, σημαίνει ότι είναι on the top. Μπράβο της τότε. Πάντως και το μακιγιάζ της είναι πάντα natural. Natural! Όχι, είναι φυσικό, δεν είναι? Natural. Είναι φυσικό, όντως. Απλά θα πρέπει να διορθώσει λίγο το μαλλί, στο είπα και πριν. Λίγο τα κουνάκι και όχι ογκώδη κοσμήματα. Φιλικότητα. Εγώ σαν γυναίκα, έτσι λίγο να. Εάν είχα δίπλα μου τη Λαγκάρντ, γιατί συνέχεια βρίσκω, ξέρετε. Η οποία, παιδιά, είναι πολύ σηκάτη γυναίκα. Καλά, δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη μου, πάρα πολύ. Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Πολλά φιλιά, καλό σου απόγευμα. Φιλάκια, για χαρά. Πάω μια φορά εδώ στο δωράκι μου για να σας πω τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του. Είναι turbo υπολογιστής, κυρίες και κύριοι μου. Έχει τεράστια Full HD οθόνη. Έχει 21,5 ίντσες, παρακαλώ, το οθόνη της. Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια, να βλέπετε ταινίες, να κάνετε τις εργασίες σας. Να βλέπετε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας. Έχει 500 GB χωρητικότητα ο δίσκος του. Έχει webcam, έχει wifi. Έχει ασύρματο πληκτρολόγιο, ασύρματο ποντικάκι. Κάνει για όλους σας. Είτε είστε οικογένεια και έχετε μέσα και νοικοκυρά και επαγγελματία και μαθητή και φοιτητή, είτε είστε εργένης, είτε είστε γυναίκα και θέλετε στο σπίτι σας να έχετε έναν υπολογιστή σταθερό, δεν σας βολεύουν τα PC, έχετε ήδη ένα PC φορητό. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο το οποίο απευθύνεται σε όλους σας. Γι' αυτό όλοι σας θα πρέπει τώρα να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 911-405-404 ή να στείλετε μήνυμα με και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888. Εμείς θα είμαστε εδώ για ακόμα μία ώρα και πριν φύγουμε θα σας το δώσουμε σε έναν από εσάς. Ή στον πιο τυχερό ή σε αυτόν που επιμένει περισσότερο. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Έχεις ένα φετίχ με τα παπούτσια, εσύ μου φαίνεται, Σάκη. Όπως ένας φίλος στο ραδιόφωνο που πρέπει να έχει με τις πατούσες. Γιατί στέλνει να του δίνει με τις πατούσες. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στη θεματολογία μας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τραγουδιστή Βαλάντη. Ο οποίος ομολογώ ότι έχει πολύ τάραχη ζωή, γιατί μέχρι στιγμής μετράει. Δύο γάμους, ξαναχώρησε όμως. Ήτανε γάμος με την Έλενα Γκρέκου πρώτος? Με την Έλενα Γκρέκου δεν ήτανε γάμος. Άρα, δύο μεγάλες σχέσεις. Και με παιδί. Με παιδί, που όμως τώρα, όπως θα αποκαλύψουμε, χώρισε με την δεύτερη γυναίκα του. Αλλά δίστανται λιγάκι απόψεις στο τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, ναι, μιλάμε για ένα πολύ δυνατό θέμα. Δηλαδή, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή
Ο Βαλάντης ξαναχώρησε. Έχει το παιδί αυτό που λες με την Έλενα Γκρέκου. Έχει κάνει παιδί και με τη γυναίκα του την επίσημη που παντρεύτηκε, την Κατερίνα την Κουκουτέγου. Μηνών το παιδί ουσιαστικά. Και παρόλα αυτά, ενώ το βαφτίσανε το καλοκαίρι, τον προηγούμενο Αύγουστο δηλαδή, τώρα πολύ ξαφνικά μαθαίνουμε ότι χωρίζει. Και πολύ ξαφνικά χώρισε κιόλας με την σύζυγό του. Βλέπουμε και φωτογραφίες τους αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να σου πω ότι έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ και εγώ και όλα από το The Mergees και έχουμε μιλήσει και με την Έλενα Γκρέκου, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύνδεσης. Άρα, γιατί ήταν μαζί το καλοκαίρι σχέσεις στη Ρόδο. Και έχουμε μιλήσει και με την Κατερίνα, η οποία θα την ακούσετε να εκφράζει την πικρία της και τα παράπονά της για κάποιες ανακρίβες, όπως λέει η ίδια. Είπε ο Βαλάντης σε πρόσφατη συνέντευξή του, γιατί εμφανίστηκε ο Βαλάντης σε μια τηλεοπτική εκπομπή και είπε κάποια πράγματα και για την επαφή που δεν έχει με την κόρη του, παιδί της Κατερίνας, και με την ίδια. Να το ακούσουμε λοιπόν, για να το σχολιάσουμε μετά. Ακροβατός σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ με... Τελικά το καλύτερο που πρέπει να κάνεις είναι να τελειώνεις πολύ γρήγορα μια σχέση που πάει να χαλάσει και συνήθως παίρνει άσχημη τροπή από κάποια στιγμή και μετά. Ο Βαλιάντης έχει πέσει σε διάφορες ανακρίβειες. Το ότι εγώ δεν ασχολούμαι και δεν βγαίνω κάπου προς τα έξω να μιλήσω, δεν σημαίνει ότι η καλή τρόφη είναι και αδυναμία. Σκέφτομαι να είμαστε πρώτα καλά έτσι. Να φύγω να πάω Γλυφάδα κάποια στιγμή να μείνω. Γιατί ο μικρός πάει εκεί σχολείο. Ο Βαλιάντης είναι Γλυφάδα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να πηγαίνω έρχομαι. Ο Βαλάντης και το απίστευτο μπλέξιμο με τις γυναίκες του. Μία είναι η Κατερίνα Κουκουτέγου που έγινε πρώην και ξεσπά εναντίον του τραγουδιστή και μία πρώην η Έλενα Γκρέκου που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στην κάμερά μας να ξαναγίνει νυν. Ανασυνδέσει αλλά... αποκλείεις δηλαδή. Καλά ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη ζωή έτσι. Ο τραγουδιστής τελειώνοντας τη σχέση του με τη συνάδελφό του Έλενα Γκρέκου παντρεύτηκε την Κατερίνα Κουκουτέγου. Το καλοκαίρι στη Ρόδο, και ενώ είχε φουντώσει η φημολογία ότι είχαν χωρίσει, βάφτισαν τη μικρή του κόρη. Καλά είναι να μην χρησιμοποιεί τέτοια γλώσσα και να είναι λίγο πιο φιδωλός στις δηλώσεις του. Η Κατερίνα, πολύ ενοχλημένη από τα όσα είπε ο ενδιαστάσεις σύζυγός της σε εκπομπή, αποφάσισε να απαντήσει μέσα από τη μεσημεριανή μελέτη. Τι σας έχει ενοχλήσει? Σας είπα ότι γενικά έχει πέσει σε πολλές ανακρίβειες. Και καλά είναι να μην κάνω τέτοιες δηλώσεις όταν υπάρχουν και παιδιά γενικότερα. Τι ανακρίβεις δηλαδή? Ως προς το θέμα του χωρισμού, για τις σχέσεις μας, για οτιδήποτε. Όταν υπάρχει ένα παιδί, είναι πιο δύσκολο να φύγεις από ένα γάμο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το ίδιο. Πρέπει να αποφασίζεις πολύ γρήγορα, γιατί ούτως ή άλλως το παιδί δεν αρχίζει να περνάει καλά. Με δύο γονείς που μπορεί να μην περνάνε καλά. Θεωρώ ότι ο γάμος για τον Βαλάντη είναι κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει στο λεξιλογιό του. Θεωρώ ότι δεν του πηγαίνει. Είναι προσωπική μου άποψη. Η Έλενα Γκρέκου, που ξεκίνησε μια δεύτερη καριέρα ως ηθοποιός, διαβάζει τα λόγια της στο έργο Φιλουμένα Μαρτουράνο. Αποδεικνύει ότι ο ρόλος της βασανισμένης είναι κόντρα στο δυναμικό της χαρακτήρα, αφού δείχνει να γνωρίζει καλύτερα την Κατερίνα τον τραγουδιστή, με τον οποίο πέρασε ένα καλοκαίρι μαζί. Με την Έλενα ήταν μια ευκαιρία ώστε ο γιος μας να περάσει και λίγο καιρό μαζί. Έτσι δώσαμε και στον μικρό κάτι παραπάνω από αυτό που έπαιρνε τόσο καιρό. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι ήμασταν παρέα. Στη Ρόδο δουλεύαμε μαζί, μοιραζόμασταν πράγματα, συζητούσαμε. Να μην βγαίνει και να κάνει δηλώσεις του τύπου ήταν δική μου απόφαση και όλα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι το comeback του απαιτεί ίσως να φτιάξει και το προφίλ του, αλλά καλά είναι να προσέχει λίγο τις εκτάσεις του. Αισθανόταν πιεσμένος ο ίδιος στο γάμο του? Για να χωρίσει, ναι, τι πιστεύω. Δεν έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που μου έχει πει είναι αυτό που μου λες και εσύ, ότι δεν μπορεί τη δέσμευση. Υπήρξε ποτέ τρίτο πρόσωπο? Δεν θα ήθελα να αναφερθώ και να επεκταθώ. Αλήθεια σας λέω. Είναι εντός εισαγωγικών να το πω, τρελός πολύ. Βέβαια και εγώ έχω τρέλα, αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική τρέλα. Θέλει να ζει τη ζωή μόνος του. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή ας πούμε να θέλει να φύγει από το σπίτι και να μην του πει κάποιος θα κάτσει εδώ με το ζόρι. Παράπονα για τη στάση του Βαλάντη ως πατέρα κάνει η Κατερίνα. Την ίδια ώρα που η Έλενα βγάζει το καπέλο στον τραγουδιστή για το πόσο καλό ήταν απέναντι στις οικογενειακές του υποχρεώσεις. Ο μικρός περνάει πάρα πολύ καλά με τον μπαμπά του. Αυτό μου λέει τουλάχιστον. Είναι πάρα πολλές ώρες μαζί.
Είναι κάτι που ήθελε πάρα πολύ και ο Βαλάντης και νομίζω ότι αρέσει πολύ και στον μικρό. Να μου πεις πώς είσαι σαν μπαμπάς. Αυτό το καιρό πια ζει μαζί μου. Τον φιλοξενώ εγώ δηλαδή, τον έχω σπίτι μου, ξυπνάμε, κοιμόμαστε μαζί, το σχολείο, διαβάζουμε, αθλήματα, περνάμε ωραία. Και έχετε κάποια πικρία από το χωρισμό σας? Όχι, καμία πικρία. Πικρία θα δημιουργηθεί στο παιδί εάν ο ίδιος δεν αλλάξει στάση. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει? Προφανώς να ενδιαφερθεί. Συνήθως οι μπαμπάδες με την κόρη έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Κοίτα, με την κόρη τώρα δεν έχουμε επαφή. Γιατί λείπει και εγώ είμαι Αθήνα τώρα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο η επαφή. Είναι βέρεια, δύσκολη επικοινωνία. Εντάξει, ακόμα μικρή είναι βέβαια. Ακόμα δεν νιώθει και πολλά πράγματα. Κάνουν πολλά πράγματα αντρικά. Βλέπουν ποδόσφαιρο. Ασχολούνται με πράγματα που ο μικρός τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι τα έχει ανάγκη. Θεωρείτε ότι έχει ατονίσει το ενδιαφέρον του για εσάς, για την οικογένειά του? Για το παιδί του. Μιλάμε. Για μένα δεν αφορά. Για το παιδί του, ναι, άλλωστε και ο ίδιος το έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία επαφή με παιδί. Είχε επαφή μεταξύ των παιδιών? Πότε δεν. Μεταξύ των παιδιών υπήρξε ελάχιστες φορές κάποια επαφή. Ναι. Δική σας με την κυρία Γκρέκου? Ποτέ. Η Έλενα αποκαλύπτει στο Λαύρο Δημερτζή ότι έμαθε για το διαζύγιο του Βαλάντη με την Κατερίνα όταν ο τραγουδιστής την πήρε ένα τηλέφωνο για να πάνε στη Ρόδο. Όταν πήρε τηλέφωνο και μου είπε θέλω να πάρω τον μικρό ένα μήνα να πάω Ρόδο και τα λοιπά, δεν μου είχε γίνει και η πρόταση να πάω στη Ρόδο. Εμένα όταν μου έγινε η πρόταση τα συνδύασα, αλλά δεν γίνεται να πάμε όλοι μαζί. Κάτι λέω θα έχει γίνει, αλλά έγινε όντως αθόρυβα. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει επανασύνδεση με την κυρία Γκρέκου σας ενοχλεί? Όχι, καθόλου δεν με αφορά. Μακάρι να κάνει ό,τι καλύτερο αυτός πιστεύει για τη ζωή του. Να, δεν έχω κανένα θέμα. Ο Βαλάντης λέει ότι πίσω δεν γυρίζει ποτέ. Βέβαια, υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι είστε ξανά μαζί. Καλά, εντάξει, αυτό εντάξει. Λογικά. Λογικά το να υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά τουλάχιστον εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν γυρίζω ποτέ πίσω. Οι γυναίκες πάντως φαίνεται να έχουν τον τελευταίο λόγο σε αυτά. Ναι, καλά, ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη ζωή, έτσι. Γιατί πίστευε αυτός ότι θα χωρίσει, για παράδειγμα. Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να ξυπνήσουμε και δύο ένα πρωί και να πούμε ότι. Τι βλακεία κάνουμε, πρέπει να είμαστε μαζί. Δύσκολες οι σχέσεις των ανθρώπων, εγώ αυτό θα πω. Άσε που δεν υπάρχει ευτυχία. Αλλά δυστυχώς, ξέρεις, όταν υπάρχουν παιδιά στη μέση, είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα. Και βλέπεις, εγώ τουλάχιστον αυτό που καταλάβα από το βίντεο, είναι ότι βλέπεις και πώς αντιμετωπίζουν διαφορετικά ο καθένας από την οπτική δική του πλευρά και γωνία. Πάντως και οι δύο κυρίες που μιλήσανε είναι κυρίες με κάπα κεφαλαίου. Μιλήσανε πάρα πολύ ωραία, γιατί έχουμε δει σε ανάλογες περιπτώσεις να γίνονται οι καυγάδες και το ξεκατίνιασμα. Ναι, και η κυρία Γκρέκου και η κυρία Κουκουτέγου. Η κυρία Κουκουτέγου πραγματικά μίλησε πάρα πολύ ωραία για τον πρώην άντρα. Η κυρία Κουκουτέγου είναι άψογη, θέλω να πω. Ναι, είχε ένα παράπονο. Κρατάει τρομερές ισορροπίες και μπράβο της, το χειρίζεται άψογα. Είχε όμως το παράπονο της. Ότι ο Βαλάντης λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν βλέπει τόσο πολύ το παιδί. Μήπως έτυχε και αναφερόταν σε συγκεκριμένη περίοδο του καλοκαιριού, όπου όπως είπε και ο Βαλάντης, λόγω των υποχρεώσεων των δικών του, έπρεπε να λείψει και να πάει ένα μήνα στη Ρόδο, ενδεχομένως να αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο. Τώρα, από τη στιγμή όμως που ο Βαλάντης έχει και φαίνεται να έχει μια πολύ καλή σχέση με το πρώτο του παιδί, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχει με το δεύτερο. Δηλαδή, όταν είσαι καλός πατέρας, είσαι καλός πατέρας για τα παιδιά σου. Δεν έχει να κάνει με το. Να γίνονται παρεξηγήσεις με τις αποστάσεις. Τίποτα, έτσι. Αυτό, Μαρία μου, ναι. Εγώ νομίζω ότι όταν υπάρχουν παιδιά, πρέπει όλοι να χειρίζονται έτσι το θέμα. Ώστε να είναι προς το όφελος το δικό του. Ώστε να είναι προς το καλό των παιδιών του. Και τίποτα. Γιατί συναισθηματικά ο καθένας μπορεί να έχει τον σύντροφό του ή οποιονδήποτε θέλει. Αλλά τα παιδιά δεν φταίνε σε καμία περίπτωση. Και είναι δύο παιδιά που είναι αδέρφια στην ουσία. Έχουν το ίδιο αίμα. Αν μη τι άλλο, να έχουν πολύ καλή σχέση. Πάντως με την κυρία Γκρέκου, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είναι ξανά φίλοι, που τα έχουν βρει. Γιατί υπήρχε και μεταξύ τους μία άσχημη κατάσταση που ανήκει στο παρελθόν. Εμείς να το κλείσουμε εδώ το θέμα, να ευχηθούμε βέβαια τα καλύτερα για όλους και πάνω απ' όλα για τα παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Και να αλλάξουμε θέμα. Μετά τον Βασίλη Δρυμούση, ο οποίος θα θυμάστε, είχε εκφράσει και τα παραπονάκια του για το πώς απομακρύνθηκε από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, μιλώντας με την παραγωγή τουλάχιστον εγκαίρως. Ένας άλλος πρώην συνεργάτης, ο Δημήτρης Ολαγιόπουλος, έρχεται να αποκαλύψει τώρα με τη σειρά του από πού και με ποιο τρόπο έμαθε για τη δική του απομάκρυση. Γιατί εκείνος δεν είχε την τύχη να μιλήσει με την παραγωγή, Δημήτρα. Δεν είχε τύχη, ήταν για εκείνο σαν βόμβα, γιατί δυστυχώς το έμαθε το χειρότερο τρόπο από το διαδίκτυο. Mm-hmm. Και αυτό είναι το παράπονο του, όχι γιατί απομακρύνθηκε, γιατί είπε ότι έτσι όπως ξαφνικά μπήκα στην εκπομπή, έτσι ξαφνικά έφυγα, ήταν φυσιολογικό.
Το θέμα είναι ότι δεν πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο να τον ενημερώσει γι' αυτό. Να δούμε τι δηλώνει σήμερα στο Hello, που δίνει μια συνέντευξη γι' αυτό και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε. Τι γεύση σας άφησε το μες στην καλή χαρά? Ήταν 2 χρόνια πρωτόγνωρα για μένα και μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Θεωρώ ότι πήρα πολλά πράγματα, αλλά άφησα και το στίγμα μου στην εκπομπή. Όλα στη ζωή κάνουν τον κύκλο τους και έτσι τελείωσε για μένα αυτό το κεφάλαιο. Μου έχει μείνει γλυκιά αλλά και πικρή γεύση, αλλά είναι φυσιολογικό. Όπως επιλέχθηκα από το πουθενά για την εκπομπή, έτσι ξαφνικά αποχώρησα. Το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι δεν με πήρε τηλέφωνο ποτέ κανένας από την παραγωγή για να με ενημερώσει ότι δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Το έμαθα όπως και εσείς από τα sites και τα blogs. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο για μένα. Δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία μετά από 2 χρόνια. Περίμενα έστω ένα ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Όπου μερικές φορές τι γίνεται, επειδή ο ένας θέλει να πετάξει την καυτή πατάτα στον άλλον, το να μην έχει αυτό ζεπαιδάκι μου την υποχρέωση του να διώξει έναν άνθρωπο ή να ολοκληρώσει μια συνεργασία με έναν άνθρωπο, αποφεύγουν ξέρεις τα τηλέφωνα για να αποφύγουν αυτή τη δύσκολη φάση με τα μηχανία. Έτσι είναι. Μα δεν είπατε ότι είναι σωστό, σαφώς και διαφωνούμε. Να σου πω κάτι, πριν από 1 εβδομάδα, όταν είχε ξεσπάσει πολύ έντονα το θέμα με τον Βασίλη Δρυμούση και την Ναταλία Γερμανού, δεν θα ξεχάσω αυτό το Twitter που τώρα θα μετανιώνει η Ναταλία που το δημοσίευσε, ότι ο Δημήτρης Λαγιόπουλος με τη στάση του απέδειξε πόσο κύριος είναι. Γιατί να μετανιώνει, γιατί δεν μιλάει εναντίον τη Ναταλία Γερμανού. Όχι. Δεν ήταν ευθύνη εκείνη να τον ενημερώσει, για την παραγωγή μιλάει. Εξηγεί όμως το παράπανο του, παιδιά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία, θα πεταχτεί ο Βαγγέλης Περής από κάπου, να διαχωρίζουμε την παραγωγή της εκπομπής της Ναταλίας από την Ναταλία. Γιατί έτσι είναι μερικές φορές, ρε εσύ, Γιώργο. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Υπάρχουν ορισμένες αποφάσεις οι οποίες παίρνονται από πιο ψηλά από τον παρουσιαστή και την παρουσιάστρια. Και μερικές φορές έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πρέπει όμως να ανακοινωθεί η Ελεονόρα. Είναι 2 χρόνια το παιδί. Δεν μπει κάτι σε ένα μήνα. Δεν τώρα ένα σταθμό ανακοίνωση για τον παρουσιαστή. Όχι, ένα τηλέφωνο του πει. Εγώ θα σου κάνω κάτι άλλο. Ναι, γιατί τηλέφωνο δεν είναι. Περίμενε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν μαθαίναμε ότι ο κύριος Λαγιόπουλος έχει κλείσει σε μια άλλη εκπομπή και κάθεται στο πάνελ της εκπομπής ή δεν ξέρω τι είναι παρουσιαστής και δεν ενημέρωνε το μες στην καλή χαρά, τι θα λέγαμε τότε, τι αντιεπαγγελματίας είναι ο κύριος Λαγιόπουλος και δεν ενημέρωσε την κυρία Γερμανού που τον βοήθησε και τον έβαλε. Αν δεν έχει ενημερώσει, αυτό. Ναι, είναι αντιεπαγγελματικό. Άρα και από τις 2 μεριές είναι αντιεπαγγελματικό. Είτε από την εκπομπή. Μα σου είπα ότι δεν είναι αντιεπαγγελματικό από την πλευρά της παραγωγής του σταθμού. Δεν είπα ότι είναι αντιεπαγγελματικό. Απλά είπα ότι συμβαίνει όμως και ότι δεν είναι κομψό, αλλά γίνεται όμως. Ωραία, άρα. Συμφωνούμε διαφωνώντας. Συμφωνούμε διαφωνώντας. Ο κύριος Λαγιόπουλος για μένα μου έχει λείψει από μέσα στην καλή χαρά. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, κυρίες και κύριοι. Αλλά ήταν σίγουρα έχει λείψει. Δεν κάθεσαι εσύ να κάτσει τα αξιοπρεπέστα. Να σου πω κάτι. Ανεξάρτητα τον τρόπο πώς φύγαν τα παιδιά και η σημερινή ομάδα της Ναταλίας λειτουργεί μια χαρά. Ναι, αλλά εμένα μου έλειψε από το καναπέ. Μια χαρά λειτουργούν. Αλλά ήταν μια χαρά ο κύριος Λαγιόπουλος. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν παίρνει το δικό σου καναπέ. Απόψη μου. Εγώ θα κάνω δική μου εκπομπή. Θα κάθε δίπλα μου. Στη βασιλεία τη. Τότε να δείτε τι έχει να γίνει. Στη βασιλεία τη. Γιατί, παιδί μου, ξεσηκώνεσαι. Έχω κέφια σήμερα. Και χορεύει με τέτοια. Είναι ανάγκη να με δίνει. Όταν δεν με δίνει, ο ίδιο ο σκηνοθέτη. Δεν φτάνει που δεν έχω δώσει φέτο τον καινούριο σου κωδικό στο κινητό. Πάνω μου την πει που σου έδωσα που χορεύει τη Φιντετέλη. Πού τον ξέρει τον καινούριο κωδικό. Όλα τα ξέρω. Έχω μιλήσει εγώ με ανθρώπου. Πηγέ. Τι άνθρωπο, Χριστέ μου. Αμέ. Πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι και στα ραδιόφωνο έχει γίνει θέμα εσύ. Τι? Που ο Κασπίρη που δίνει τα πάντα στον αέρα. Ναι, τα δίνω όλα. Τι ήθελα εγώ τώρα να πω κάτι, ήθελα να πω για τον Λαγιόπουλο. Ήθελα να πει ότι είσαι εκεί και εσύ να κάτσεις τα αυγά σου και να μην ασχολείσαι καθόλου με τον Λαγιόπουλο. Γιατί είσαι παντρεμένη. Διότι είσαι σε παντρεμένη. Στο κάτω κάτω της γραφής. Στο κάτω της γραφής. Έφερε τζεμ. Αν δεν ακούσεις τον τζεμ δεν πάω πουθενά. Βασιλιά. Ρε φέρε. Λίγο. Για να πηγαίνεις το πρωί 9 η ώρα για να έρθεις στη δουλειά και να ακούς τον Παντελή Παντελίδη και το δεν ταιριάζεται σου λέω τόσο αντικειμενικά και στις φίλες σου να λένε ό,τι θέλουν. Δεν πάνε να χιούμορ, δεν πάνε να περνάτε καλά, δεν πάνε τι γίνεται με αυτό. Δεν θα μου το χαμηλώσετε μέχρι να μπει το ρεφρέ, θα ξεσηκώσω το πλατό, θα τα σπάσω όλα, θα τα σπάσω. Αλλά μετά από αυτό θα σας πω τι θα δούμε τώρα. Τόσο αντικειμενικά στο νέο κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μαζιά μου. Πάμε να δείτε την άγνωστη ζωή
του Παντελή Παντελίδη, διότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο άνθρωπος που εδώ και κάποιους μήνες πραγματικά σαρώνει με τις επιτυχίες του, γιατί έχει βγάλει και άλλη εκτός από αυτό. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από το YouTube, έχει από πίσω του μια πολύ όμορφη ζωή με ανθρώπους απλούς, μια οικογένεια που παλεύει. Θα τα δούμε αμέσως τώρα, γιατί μας μιλάει η μητέρα και αδελφός του που έχουν μαγαζί, να το πω το μαγαζί, πρακτορείο προπό στη Νέα Ιωνία, Σπύρο μου. Ναι, ναι, στη Νέα Ιωνία. Μην πούμε και εδώ. Όχι, θα πάμε να το δούμε και μέσα μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Εγώ σου μαμά θέλω να είναι καλά το παιδί μου. Τίποτα άλλο. Αυτό έλειπε να τρελαθούμε από την επιτυχία. Δεν ταιριάζεται σου λέω τόσο αντικειμενικά στο νέο για στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Είναι η περήφανη μητέρα του φαινομένου που ακούει στο όνομα Παντελής Παντελίδης, του βασιλιά του YouTube όπως τον έχουν χαρακτηρίσει, αφού τα τραγούδια του έχουν ήδη εκατομμύρια θεατές. Συνοδεύομαι, μου λες κι εγώ παιδεύομαι, να ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ζήσα μαζί σου και αυτό. Η μεσημεριανή μελέτη βρέθηκε στο πρακτορείο προπό που διατηρεί η οικογένεια του λαϊκού τραγουδιστή στο κέντρο της Αθήνας. Η μητέρα του και ο αδελφός του μίλησαν αποκλειστικά. Γνωρίζετε ότι θα κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια? Βέβαια, αφού είχε το παιδί μεγάλα. Είχε έφεση από μικρό σου τραγούδι. Τραγούδαγε στο σπίτι με μια κιθάρα. Στους φίλους τους εσάς, τα ανέβαζε στο YouTube και έχουν εκατομμύρια χτυπήματα. Εσείς πώς το λαμβάνετε αυτό? Είμαστε χαρούμενοι. Χαρούμενοι. Όλοι είμαστε χαρούμενοι. Τι λέτε τώρα που ακολουθεί πια καριέρα τραγουδιστή? Έχει κάνει συμβόλαιο. Καλά με νοιάζει, τίποτα άλλο. Είναι... Όλα τα άλλα τα ξέρει εκείνος τι θα κάνει. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να είναι καλά το παιδί μου. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του. Μας ερωτάω αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του. Δεν ταιριάζεται σου λέω τόσο αντικειμενικά στο νέο για στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ένα κορίτσι ήταν η αφορμή για να γράφει όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία τραγουδιούνται και αγαπιούνται πάρα πολύ από τους νέους. Το γνωρίζετε το κορίτσι που είχε μια σχέση? Δεν το ξέρω, όχι, δεν το ξέρω. Το ξέρετε ότι για ένα κορίτσι όμως τα έγραφε, χωρίσανε και τελικά έγιναν επιτυχίες όλα τα κομμάτια? Αυτό δεν το ξέρω. Δεν σας έχει πει τίποτα? Όχι, όχι. Αυτά δεν τα ξέρω. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα του Παντελή. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι ο Παντελής, όπως έχουν γράψει κιόλας, είναι ότι του αρέσουν οι γυναίκες. Είναι γι' αυτό γράφει τραγούδια για τις γυναίκες. Αυτό. Πρόσωπο συγκεκριμένο δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο. Πάντως τα τραγούδια δεν είναι γύρω από τις γυναίκες. Συνοδεύομαι, μου λες και εγώ παιδεύομαι. Να ξέρεις πόσο χαίρομαι. Το ζήσα μαζί σου και αυτό συνοδεύομαι. Ο Παντελής Παντελίδης είναι αυτοδίδακτος και γράφει μόνος του τη μουσική και του στίχους στα τραγούδια του. Η επιτυχία του, απρόσμενη και οι δικοί του άνθρωποι, χαιρούνται τον τρόπο που την έχει δεχθεί, χωρίς διβισμούς και έπαρση. Έρχεται εδώ για τον καφέ του, για τις παρέες του, του φίλου του, είναι εδώ. Είναι προσγειωμένος πάντως. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ είναι. Έρχομαι με φορά πες του έληξε. Το θέμα σας και γύρισε. Στον άντρα σου να πάρεις αυτά από το όνειρό μας. Το πιστεύαμε ότι θα πάει μπροστά το παιδί, άσχετα με το επάγγελμα που ακολούθησε βέβαια. Ξέρεις μάτια μου που μένω, κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Από αντίδραση το ξέρω, το κάνες κι αυτό. Ο Παντελής Παντελίδης έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη μητέρα του Αθηνά, για την οποία μάλιστα έχει γράψει και ένα τραγούδι. Και μια φωνούλα μου φωνάζει, Αθηνά, να 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 να. Πατέρες, τι του λέει? Μπάς είναι εξετρελαμένος, γιατί και εκείνος ασχολούνταν, παίζει αρμόνιο και ο μπαμπάς του. Άρα υπάρχει καλλιτεχνικά... Στο σπίτι μας μόνο όργανο βλέπετε, τίποτα άλλο. Μπορεί να νιώθει σαν παιδί όταν ξυπνάς μαζί του. Μας ερωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του. Πόσα χρόνια τραγουδά? Από πολύ μικρός. Από ό,τι θυμάμαι τον Παντελή, συνέχεια τραγουδούσε. Από το ένα δωμάτιο θα πήγαινε στο άλλο, θα τραγουδούσε. Και πότε έγραψε έτσι το πρώτο του τραγούδι και μετά τα υπόλοιπα που ακολούθησαν? Έγραψε πολύ μικρός τα τραγούδια του. Πάρα πολύ μικρός τα έγραψε, δηλαδή μπορεί και να ήταν και 13 χρονών. Δεν ταιριάζεται σου λέω. Ο αδελφός Παντελή Παντελίδη ήταν σίγουρος για την επιτυχία του και η μητέρα του ανυπομονεί να ξεκινήσει τις ζωντανές του εμφανίσεις. Επειδή ο Παντελής το μάθανε τώρα πολλοί κόσμος. Εμείς τον Παντελή 5 χρόνια που έκανε live,
τον ακολουθάγαμε. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει, αν όχι στην κορυφή που τώρα έχει γίνει μεγάλη επιτυχία, ξέραμε ότι θα διαπρέψει στον τομέα που ασχολείται και του αρέσει. Θα πάτε να τον ακούσετε? Βέβαια, το συζητάμε. Όλοι λέει Ιωνία, δηλαδή καραβιές θα έρθουν, όχι Κρήτη, απάνω, Μακεδονία, από παντού, από παντού. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω, κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Λοιπόν, ήταν μέσα η τέλη Ιουλίου στο δρόμο, στο 89,8, όπου παίζω το τραγούδι αυτό. Και το έχω ξανακούσει. Λέω, ρε εσύ, λέω στο Μάνο, τι είναι αυτό, ρε, κομματάρα, τι είναι αυτό. Μου λέει, είναι, μου λέει, ένα καινούριο, μου λέει, εμείς το παίζουμε γι' αυτά. Σκάνε μήνυμα. Τα μάτα μου, ρε πια. Πόσα μηνύματα δεν ξέρω. Έχει σολάρισει μέσα στα αυτή μου θέμεις. Λοιπόν, σκάνε μύτη, δεν ξέρω κι εγώ πόσα μηνύματα μέσα στο τρίλεπτο που κρατάει το τραγούδι για την κομματάρα αυτή. Και πες μας ποιος είναι και πες μας τι είναι και από πού αυτό και τι και γίνεται. Βάζουμε λοιπόν το επόμενο κομμάτι. Του λέω του Μάνου, ρε Μάνο, του λέω ξαναβάλει το λίγο, σε παρακαλώ, πάρα πολύ να το ακούσω. Παιδιά, θυμάμαι εκείνη την ημέρα, ήταν Παρασκευή 26 Ιουλίου. Ο Χριστός. Έφευγα για σπέτσες. Τραγουδούσα το τραγούδι αυτό τουλάχιστον ένα τριήμερο. Και έτσι έγινε από και μέσα μου, πραγματικά. Δηλαδή, φαντάσου. Καταρχάς να πούμε ότι το ένα από τα βίντεο που έχει μέσα στο YouTube ο Παντελής Παντελίδης έχει περισσότερους από 5 εκατομμύρια θεατές. Έτσι. 5 εκατομμύρια 300.000 viewers. Και γι' αυτό είναι φοβερό. YouTube, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και η μητέρα και ο αδελφός του. Καταρχάς είναι νεότατη η κυρία Παντελίδη. Και είναι η ίδια Παντελής Παντελίδης που άνθρωπο φορά γενιά. Μα πώ είναι και η ίδια, δεν τη λες και η ίδια. Η ίδια νέα είναι πάνω απ' όλα. Ο μικρός μοιάζει στη μαμά. Θέλω να σας ο μικρός ήταν έσχοντα σε μια φωτογραφία δεξιά. Αυτός που μας μίλησε. Στη φωτογραφία ο δεξιά ποιος ήταν. Ο Παντελής Παντελίδης. Ο Παντελής Παντελίδης. Πάνε τα λίγο λιγότερα κιλάκια, του θα το πάνε. Πω. Θα του το πάνε. Πω. Όχι ότι δεν είναι ωραίος τώρα, έχει, είναι, αλλά το είναι. Και προσέξατε κάτι, αν σκεφτείτε ότι είναι ο μικρότερος αδελφός, ο οποίος δεν ασχολείται με το τραγούδι, αλλά είναι μαζί με την οικογένειά του στο κατάστημα του στο οποίο διατηρούν, πάει εκεί και ο Παντελής Παντελίδης. Εκείνοι οι φίλοι του πίνουν καφέ, βοηθάει. Να σας πω πάντως, τα τραγούδια του και οι στίχοι του δεν σας τυπάνε, δηλαδή. Πείτε μου, δεν το έχετε σκεφτεί κι εσείς ποτέ. Είναι κουβέντες. Σε κουβέντα, ρε παιδί μου, με την μπάζο πήγε και τα έφτιαξε. Δεν το έχετε πει ποτέ. Αντικειμενικά στο λέω, είναι μπάζο. Αντικειμενικά λέω. Ή το άλλο το συνοδεύομαι, δεν το κάνετε εικόνα. Συνοδεύομαι. Όταν το έχω πει, μου έχει τύχει. Συνοδεύομαι. Είναι φοβερό και σου λέει μετά ότι πόσο χαίρομαι που το ζήσα αυτό με σένα, ναι, έστω. Είναι αυτή η επιτυχία του Παντελίδη, ότι σου δημιουργεί, ρε παιδί μου, εικόνες και συναισθήματα που τα έχεις βιώσει ούτως ή άλλως. Έχεις δίκιο, ε. Πάλι δωράκι, πάω. Αντικειμενικά όμως σας το λέω, ταιριάζει σε όλους αυτό το θέμα. Αχ, λοιπόν. Είδατε αποκλειστικά μας, έχουμε και άλλα, δεν τελειώσαμε ακόμα. Όπως έχουμε αυτό το δώρο αποκλειστικά για εσάς, έτσι έχουμε και τα υπόλοιπα τα θεματάκια μας εδώ αποκλειστικά για εσάς επίσης. Λοιπόν, Full HD οθόνα, η οθόνη 21,5 ιντσών. Επίσης, μέσα από αυτή τη φοβερή οθόνη μπορούμε να δούμε ταινίες, μπορούμε να δούμε από το YouTube τη μεσημεριανή μελέτη, μπορούμε να δούμε τα παιχνίδια μας, να παίξουμε τα παιχνίδια μας, άμα είσαστε του gaming, έτσι, φοβεροί. Έχω ένα φοβερό τώρα, έχω κολλήσει, παίζω τένις εγώ τώρα, είμαι σε gaming. Είναι... Λοιπόν, τι άλλο, πες μου τι άλλο έχει. Ασύρματο πληκτρολόγιο, ασύρματο ποντίκι, 500 GB μνήμη στον σκληρό δίσκο, WiFi, web camera, όλα τα έχει. Όλα, τα πάντα και για όλους. Πάμε διαφημίσεις, τον τρόπο διεκδίκησης τον ξέρετε, τα βλέπετε και όλα στα τηλέφωνά μας. Σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω. Όταν ξυπνάς μαζί του, μας ερωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του. Γιατί βογκάτε σήμερα όλοι εδώ μέσα. Κάνουμε το... Αλλαγή καιρού. Τι γίνεται, παιδιά. Εντάξει, έφυγε η Μέρκελ και όλοι βογκάνε. Και άλλες φορές έχουμε κάνει εκπομπή τέτοια, αλλά δεν σας ακούω έτσι. Δεν είναι, παιδιά, βόγγιγμα πόνου. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το πήγω. Χαράς. Καψουροβόγγιμα. Α, θέλετε καψούρα, αγόρια μου. Σας την έχω, έρχεται. Έτσι, επειδή λοιπόν καψούρο τράγουδο ακούσαμε πριν, θα ακούσουμε τώρα τραγούδια. Που έχουν καταφέρει και έχουν γίνει επιτυχίες στην ελληνική βιομηχανία της μουσικής μέσα από το ότι τα αγαπήσαμε από σειρές.
Έτσι, τα είδαμε σε σειρές και τα αγαπήσαμε. Έγιναν τεράστια σουξέ, τεράστιες επιτυχίες. Τα τραγουδήσαμε όλοι, αγαπήσαμε, ερωτευτήκαμε, γονέσαμε, κλάψαμε, χωρίσαμε, τα ξαναβρήκαμε, γελάσαμε, γλεντήσαμε. Τα πάντα έχουμε κάνει με αυτά τα τραγούδια. Πόσα μετρήσαμε χθες στη σύσκεψη? 20-25. Πάνω από 20. Ναι. Τα έχουμε συγκεντρώσει λοιπόν όλα. Και πάμε λιγάκι να τα θυμηθούμε, τα σημαντικότερα τουλάχιστον. Αυτά που καταφέραν και κέρδισαν την πρώτη θέση πωλήσεων αλλά και τσάρτ της IFPI. Τι είναι αυτό? Μωρέ, δεν ξέρει. Ο επίσημος οργανισμός που μετρά τις πωλήσεις δίσκων και CD στην Ελλάδα. Ορίστε. Θα πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε, να τα θυμηθούμε έτσι λίγο, να μερακλώσουμε μιας και είναι μεσημέρι. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια. Τα πρωτοακούσαμε μέσα από αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές. Είναι τα soundtrack που έγραψαν ιστορία και κατάφεραν να φτάσουν στις πρώτες θέσεις των τσάρτ στην εποχή που προβαλλόταν τα αντίστοιχα σύριαλ. Με ξεμένη πολιτεία, με σημάδεψες βαθιά. Είχα κάποτε μια αγάπη και την πήρε η συναφιά. Είναι η μυθισμένη πολιτεία διαστόματος Άννα Βύση για τις ανάγκες ενός από τα πρώτα σύριαλ που περιλάμβανε στιγμιότυπα και χαρακτήρες από την μικρή ζωή μιας πόλης στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά. Ό,τι αγαπούσα ήταν ένα ψέμα, έμοιαζε με πρόβα, πρόβα νηφίκου. Προβανηφικού από την Μαρινέλα, το μόνιμο σύριαλ καθήλωνε τους τηλεθεατές, ενώ το τραγούδι των τίτλων αρχής παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα όσα χρόνια και αν περάσουν. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά κάθε νύχτα, σε ποια σεντόνια να δακρύζεις στα κρυφά. Μια δραματική σειρά εποχής που ακόμη και σήμερα νοσταλγούμε, καθώς το τραγούδι της ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο ο Γιώργος Νταλάρας. Νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω, σαν να ήμουν σκορπιός, σε πλόγες τριγυρνάω. Νεκρός ή ζωντανός. Άλλο ένα νούμερο ένα soundtrack της εποχής με τον Στέφανο Κορκολή να ερμηνεύει το σημάδι του Σκορπιού για μία από τις πρώτες αστυνομικές σειρές της τηλεόρασης. Στο όνομα σου Αναστασία, κρεμασμένα λες χιλιατόματα, σαν πανάρχιο φως μες στη νύχτα με τα τυλάματα. Η Μυρτώ Αλικάκη ενσάρκωνε μοναδικά τον τολμηρό για την εποχή ρόλο της ως Αναστασία και η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμήνευσε το τραγούδι που στις αρχές της δεκαετίας του 90 ακουγόταν κυριολεκτικά παντού. Αν βρεις αγάπη να αγαπάς, αν αίμα σου να την πονάς, μην την προδώσεις, γιατί στο φως μιας αστραπής θα γίνει ο χρόνος δικαστής. Με αυτό το τραγούδι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης άγγιξε τις ψυχές χιλιάδων τηλεθεατών που παρακολουθούσαν την ιστορία αγάπης του ιερέα Σταύρου Ζαρμά και της πρωτοεμφανιζόμενης τότε Θεοφανίας Παπαθωμά. Είμαι εγώ αγέρας, κλέφεις έρωτας, στο φως είμαι σφαίρας, αχ μη μ' αγαπάς, αχ μη μ' αγαπάς. Ο έρωτας του Σταύρου Ζαρμά με τη Βίκη Βολιώτη την ίδια περίοδο ερμηνεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο και από τον Κώστα Δόξα. Αυτός ο καινούριος που ήρθε. Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κύλησε, κι άνομα πελάγι ρυφά μαζί. Κάνε με γυναίκα σου. Τώρα. Ο έρωτος τοπός του Λουγκλέτσου και της Τσιγκάνας Ερατός το 1998 έσπασε όλα τα κοντέρ τηλεθέασης και το τραγούδι «Ψήθυρη καρδιάς» του Δημήτρη Μπάση ταιριάζε γάντι στην τηλεοπτική παραγωγή. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό, τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στο φύλλο, έπιασες καινούριο φύλλο. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό, τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι. Η ιστορία της μικρής που έδωσε ζωή στην Λένη Κάτια Δανδουλάκη ντύθηκε μουσικά με το ομώνυμο τραγούδι από την Φωτεινή Δάρα και συγκίνησε μικρούς και μεγάλους. Αν υπήρχες θα σε χώρισα, τέτοιον έρωτα τον ακυρώνω.
Αν υπήρχε, θα σε χώριζα, τραγούδισε η Πέγγι Ζήνα, χαρίζοντάς μας έτσι μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές μουσικές επιτυχίες που πρωτοακούστηκαν μέσα από σειρές. Είσαι το χέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το χέρι μου και τις μισής καρδιάς μου το μισό. Είσαι το. Είσαι το τέρι μου, ερμήνευσε ο Πασχάλης περίπου 10 χρόνια πριν για τις ανάγκες της σειράς, αποδεικνύοντας ότι όσο μακριά και αν βρίσκεται το άλλο μας μισό, στο τέλος θα έρθει να μας βρει. Ήμουνα γέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι, στις πότες μου φορούσα σπυρούνια χρυσά. Ήμουνα γέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Είναι ίσως το πιο κατάλληλο τραγούδι διαστόματος Δανάης Φαβίλη για να περιγράψει τις περιπέτειες της θρυλικής παρέας του Παραπέντε στη σειρά που έκανε πάταγο λίγα χρόνια πριν. Η μαγική φωνή της Έλενας Παπαρίζου έντυσε μελωδικά τον εφηβικό έρωτα του Αποστόλη Τότσικα και της συμπροταγωνίστριάς του στην ερωτική σειρά του Μεγάλου Καναλιού. Για τις περιπέτειες των ενίκων μιας πολυκατοικίας κάπου στην Αθήνα τραγουδά ξανά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, προσθέτοντας άλλο ένα σουξέ στην ιστορία των ελληνικών σύριαλ. Είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για σειρά και η φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη για το σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Κλείσε τα μάτια» φαίνεται πως ήταν η καταλληλότερη. Πάντως ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Θυμηθήκαμε αυτά τα τραγούδια που θυμηθήκαμε και τα σύριαλ τα οποία αγαπήσαμε. Και καταλήγουμε όλοι στο ότι δυστυχώς στην Ελλάδα τώρα πια λείπουν τα σύριαλ αυτά. Σύριαλ τα οποία έχουν γράψει έτσι ιστορία. Και πόσο ωραία συνδέεται και με το επόμενό μας θέμα. Διότι η κυρία στην οποία θα αναφερθούμε αφιερωματικά μέσα από το βίντεο που ακολουθεί είναι μια κυρία η οποία έχει χαρίσει τέτοιες μεγάλες στιγμές στο ελληνικό κοινό χάρη στα φοβερά σενάρια που έχει γράψει και τα σύριαλ τα οποία έχει δώσει στο κοινό της. Αναφέρομαι στην Έλενα Κρήτα, η οποία πραγματικά και η ίδια έχει μια μυθιστορηματική ζωή και προτείνω να μην πούμε πολλά, να πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει εκεί. Πρόκειται για μία από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες στην Ελλάδα. Η δημοσιογράφος, ευθυμογράφος, συγγραφέας αλλά και ηθοποιός, η Έλενα Κρήτα διαθέτει έξυπνο χιούμορ, γερή πένα και φυσικά άποψη για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Γεννημένη στις 28 Ιουνίου στην Αθήνα, η Έλενα Κρήτα είναι κόρη του αείμνηστου Λουκί και της Σίλβας Ακρήτα. Δύο γονείς που για την Έλενα αποτέλεσαν και αποτελούν πρότυπα, αφού εκτός από την αγάπη τη γέμισαν εφόδια και γνώσεις για τα οποία τους είναι ευγνώμων. Έχοντας περάσει από την τηλεόραση, παρουσιάζοντας εκπομπές και πρωταγωνιστώντας σε πολλά σύριαλ, έχοντας γράψει αξιόλογα βιβλία και συναρπαστικά σενάρια και έχοντας υπάρξει ακόμη και θειασάρχης, έχει καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι των τεχνών και μας έχει αποδείξει ότι είναι πραγματικά ένα απόλυτα ταλαντούχο πλάσμα. Η μεγάλη της αγάπη είναι το γράψιμο και το περιοδικό Ταχυδρόμος ήταν αυτό που ανέδειξε το ταλέντο της, αφού εκεί εργάστηκε ως ευθυμογράφος αποκτώντας το δικό της κοινό, μιας και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται εκείνη τα δρόμενα αγκαλιάζει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, αυτών που αγαπούν τις τόσο ρεαλιστικές ατάκες της Έλενας. Η ίδια πέρασε και από πολλές εφημερίδες όπως το Βήμα, το Έθνος, το Έθνος της Κυριακής αλλά και τα Νέα, όπου συνεχίζει μέχρι σήμερα και γράφει. Χαρτί και μολύβι μάλλον είναι τα αγαπημένα της εργαλεία, αν και η αγάπη της για το χώρο τον οποίο υπηρετεί την κάνει να θέλει να δοκιμάσει όλα τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι ήρθε και το ραδιόφωνο, το οποίο αγάπησε. Πέρασε και από διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς, μαγεύοντας τους ακροατές της και γεμίζοντας θαυμαστές. Ο χώρος της τηλεόρασης ήρθε σχετικά νωρίς στη ζωή της, παρουσιάζοντας διάφορες εκπομπές, μία εκ των οποίων ήταν το τηλεπαιχνίδι Κορώνα Γράμματα. Εμείς πάντως πάντα εδώ με το Κορώνα Γράμματα, η Μέρη, ο Άρης
και εγώ για να παίξουμε άλλη μια φορά παρέα. Στη συνέχεια της καριέρας της, η ίδια παρουσίασε την εκπομπή Κυριακάτικα παρέα με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα. Τις εκπομπές Show είναι Θα Περάσει, Όταν Θυμάσαι Χαίρεσαι, αλλά και Τα Φώτα Πορείας που προβαλόταν στην ΕΤ. Όταν γράφεις κάτι, δεν ξέρεις απριόρι ότι αυτό θα γίνει σλόγγαν, έτσι δεν είναι? Η εκπομπή όμως που σχολιάστηκε ιδιαίτερα, Το Αυστηρό Ύφος της Έλενας Σακρίτα, ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Οι κοφτές απαντήσεις της, το έντονο βλέμμα αλλά και οι ατάκες που ξεχύλιζαν ηρωνία πάγωναν κυριολεκτικά τους παίκτες. Καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. 9 παίκτες. Ένας από όλους μπορεί να κερδίσει απόψε ως και 15.000 ευρώ. Η ίδια έχει συμμετάσχει αρκετές φορές σε σίριαλ. Ένα από αυτά ήταν το «Εις θάνατον» του Νίκου Φόσκολου, όπου υποδεόταν τη Σίλβια, τη γυναίκα που είχε ερωτευτεί ο Γιώργος Νινιός. Ένα σίριαλ που αγάπησε μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού. Τώρα ιδιόμαστε κόλωση. Τι έπαθες, αγάπη? Μην την πεις. Μην την ξαναπείς αυτή τη λέξη, μην τολμήσεις να την ξαναπείς. Τι συμβαίνει, τι σου έκανα? Οι σειρές όμως, οι οποίες αγαπήθηκαν πολύ, και αυτό γιατί το σενάριο ήταν γραμμένο από την ίδια, ήταν η Γόβα Στιλέτος, το οποίο συμπροταγωνίστησε με τον Γιώργο Κυρίτσι, αλλά και το Στράς, το οποίο συμπροταγωνιστούσε με τον Κώστα Αρζόγλου και τον Γιώργο Κυρίτσι για άλλη μία φορά. Τα σενάρια, ωστόσο, που πραγματικά απέκτησαν φανατικό κοινό ήταν η Βέρα στο Δεξί αλλά και τα Μυστικά της ΕΔΕΜ. Ιστορίες που με τους έρωτες αλλά και το μυστήριο που διέθεταν μας κρατούσαν καθυλωμένους τα απογεύματα, αγωνιώντας για την εξέλιξη. Θέλοντας να μάθουμε ή μάλλον να δούμε τι σκαρφίστηκαν οι ήρωες για να ξεγλιστρήσουν από τις αδιέξοδες καταστάσεις. Σε καλά, όλα καλά? Καλά, μια χαρά. Δεν φοβάσαι πια τον Μίλτο? Κανένα δεν φοβάσαι τώρα. Η Ελένα Κρήτα όμως, πέρα από μια σπουδαία επαγγελματίας, είναι και μια γυναίκα με ισχυρό ταμπεραμέντο. Καλή μητέρα, πιστή σύντροφος και αφοσιωμένη κόρη, αντιλαμβάνεται ότι η αγάπη είναι δώρο και έτσι τη χαρίζει απλόχερα σε όσους αγαπά. Πριν από λίγες μόλις ημέρες, η Ελένα Κρήτα παντρεύτηκε με τον επί 18 χρόνια σύντροφό της Γιώργο Κυρίτσι. Μια σχέση ζωής που θέλησαν να επισφραγίσουν με το μυστήριο του γάμου, παρέα με τους δικούς τους ανθρώπους. Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε η ίδια στον Τάσο Τρίφωνος, μίλησε για τους λόγους που επέλεξε να αποκαλύψει το γάμο της την επόμενη και όχι την προηγούμενη μέρα. Κάναμε έναν πολύ χαμηλών τόνων πολιτικό γάμο με ανθρώπους που κανένας δεν ήταν εντός εισαγωγικών επαγγελματικής γνωριμία. Δεν ήταν από το χώρο της showbiz, δεν υπήρχαν ηθοποιοί, δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι, δεν υπήρχαν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν μόνο φίλοι μας και άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ. Ο γάμος της με τον Γιώργο Κυρίτσι δεν ήταν ο πρώτος, αλλά ο τρίτος, αφού παντρεύτηκε πρώτη φορά με τον συγκοινωνιολόγο Νάσο Κόκκινο, ένας γάμος που δεν κράτησε πολύ και έτσι αποφάσισαν να χωρίσουν. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1987, η Ελένα Κρήτα ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον ηθοποιό Κώστα Αρζόγλου, με τον οποίο το 1993 υιοθέτησαν και το γιο τους Παύλο σε ηλικία μόλις 3 μηνών. Ένα προσωπικό θέμα για το οποίο μίλησε η ίδια προσφάτως. Υιοθέτησα τον Παύλο όταν ήταν 3 μηνών. Ένα θέμα που μέχρι τα 18 χρόνια του Παύλου δεν το ανέφερα ποτέ και ήταν ένα, αν θέλεις, must. Πριν από κάθε συνέντευξη έλεγα: μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε, δεν θα αναφέρετε τη λέξη υιοθεσία μέχρι να ενηλικιωθεί ο γιος μου. Τώρα η ίδια απολαμβάνει την ονειρεμένη ζωή της στο πλευρό του σύζυγου της, Κώστα Κυρίτσι. Το γράψιμο αλλά και οι εκδρομές παραμένουν οι μεγάλες αγάπες της. Η Ελένα Κρήτα δεν θα σταματήσει ποτέ να μιλά με τον δικό της τρόπο για όσα την ενοχλούν, την πληγώνουν αλλά και την κάνουν χαρούμενη. Έτσι την γνωρίσαμε άλλωστε. Ένα αυθεντικό και ζωντανό πλάσμα που δεν φοβάται να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, γιατί έχει μάθει να στηρίζεται στα δικά της πόδια. Τι θες από τη ζωή μου? Γιατί δεν βλέπεις το βίντεο που κάναμε για την κυρία Ελένα Κρήτα? Αγαπημένη μου, τρομερά και φοβερά. Θες το κομπιούτερ, ε? Δεν είναι για σένα, είναι για τις τηλεθεατές. Μη μου κλαις. Τελευταία ευκαιρία, κυρίες και κύριοι μου, διότι θα γίνει κλήρωση σε πολύ λίγα λεπτά, γι' αυτό θέλω να το διεκδικήσετε με κενό ονοματεπώνυμο στο 54888 ή 9011-405-404. Δεν θα σας ξαναθυμίσω όλα τα χαρακτηριστικά, θα σας πω απλά ότι είναι Turbo X All in One. Έτσι, Turbo, πάμε όλοι μαζί, τι είναι? Turbo! Τι είναι? Turbo! Τι είναι? Turbo! Turbo X! Turbo, ρε παιδιά, είναι! Turbo X All in One! Τώρα θα πάμε σε άλλα Turbo, περίμενε.
Θέλω να σας ανακοινώσω για όλους εσάς που είσαστε φαν των διαγωνισμών ομορφιάς ότι τα Καλλιστεία θα τα δείτε φέτος και μάλιστα θα τα δείτε μέσα από το T-Live διαδικτυακά. Έγινε μάλιστα μια πάρα πολύ όμορφη έτσι, παρουσία του project των φετινών Καλλιστείων, όπου είδαμε και τον κύριο Πρεβελάκη που έχει αναλάβει τη διοργάνωση των διαγωνισμών ομορφιάς, αλλά και πολλές από τις παλές εστεμένες. Και σκεφτήκαμε έτσι λιγάκι να αναπολύσουμε τον παλιό καλό καιρό, από τότε δηλαδή που η ομορφιά άρχισε να εισβάλλει στα σπίτια μας μέσα από αυτούς τους φοβερούς διαγωνισμούς. Ας πληκτρολογήσω τώρα εγώ στη φοβερή οθόνη 21,5 ιντσών, να δω ποια ήταν το 1955 Star Ελλάς. Μου βγάζει το όνομα της Κορίνας Τσοπέη. Κάνω λάθος? Τα Καλλιστεία έχουν την δική τους ιστορία, με δεκάδες όμορφα κορίτσια που στέφονταν βασίλισσες της ομορφιάς. Πρώτη νικήτρια των ελληνικών Καλλιστείων η Ασπασία Καραντζά το 1929, που κατάφερε να ξεχωρίσει και στο εξωτερικό, κερδίζοντας τον τίτλο της δεύτερης Μισ Ευρώπης. Την αμέσως επόμενη χρονιά, το 1930, σειρά είχε η Αλίκη Διπλαράκου, που ανακηρύσσεται διαδοχικά Μισ Αθηνά και Μισ Ευρώπη. Ακολουθεί η Χρυσούλα Ρόδη και μια μεγάλη παύση των Καλλιστείων για 21 χρόνια, μέχρι το 1952, όπου η Ντέζη Μαυράκη κερδίζει τον τίτλο της Star Ελλάς. Τις επόμενες χρονιές, αυτές που έγραψαν ιστορία στα Καλλιστεία, είναι φυσικά η Ρίκα Διαλυνά το 1954 και η Ζωή Λάσκαρη το 1959. Ενώ τη δεκαετία του 60 η Κορίνα Τσοπέη πήρε τα σκύπτρα της Star Ελλάς και αμέσως μετά στέφτηκε Μισ Ιφίλιος. Τα Καλλιστεία έχουν περάσει το τεστ του χρόνου. Έχουν δείξει ότι αλλάζουν τεχνολογίες, ήρθε τηλεόραση, μπορέσαν να επιβιώσουν στον χρόνο της που η τηλεόραση έμπαινε στα σπίτια μας. Μετά ζήσανε 10 χρόνια που το κράτος είχε αποφασίσει ότι δεν θέλει Καλλιστεία στην τηλεόραση. Και μετά, όταν βέβαια ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση και ο Αντένα, γνώρισαν τις μεγάλες τους δόξες. Έως και το 1996, όπου η Ειρήνη Σκλήβα ντουμπλάρει την επιτυχία της Κορίνα Τσοπέη, που είχε αναδειχθεί Μισ Ιφίλιος, πολλές Ελληνοπούλες κατέλαβαν θέσεις μέσα στην πρώτη πεντάδα στους τίτλους της Μισ Ιφίλιος, Μισ Ευρώπη και άλλων σχετικών διεθνών τίτλων. Γενικότερα μου έχουν δοθεί πάρα πολλές ευκαιρίες, μου δόθηκαν μάλλον όταν πήρα τον τίτλο της Μισ Ελλάς. Γενικότερα γνωριμίες με πάρα πολλούς σχεδιαστές, με πολλά περιοδικά και νομίζω ότι έγιναν και δουλειές τότε στο ξεκίνημά μου που με βοήθησαν πάρα πολύ στη συνέχεια. Από τα πρώτα Καλλιστεία μέχρι και σήμερα, πολλές στάρ και Μισ Ελλάς ασχολήθηκαν με το modeling και το χώρο του θεάματος, ενώ κάποιες άλλες χάθηκαν μόλις έσβησαν τα φώτα τη βραδιά της εκλογής τους. Σίγουρα τα Καλλιστεία έχουν βοηθήσει, αυτός ο θεσμός έχει βοηθήσει όλες τις κοπέλες που έχουν περάσει. Είναι ένα εφαλτήριο για να κάνεις πράγματα στο χώρο της μόδας. Τα Καλλιστεία της δεκαετίας του 90 είχαν λάμψει και μεγάλη δημοσιότητα. Αυτό που θα μας λείψει περισσότερο από εκείνες τις βραδιές είναι φυσικά η στιγμή των ερωτήσεων. Όταν τα όμορφα κορίτσια έπρεπε να απαντήσουν σε κρίσιμες ερωτήσεις για την ζωή τους και την ανθρωπότητα. Το 1990 η Τζένι Μπαλατσινού μπήκε δυναμικά στον χώρο του modeling, κερδίζοντας τον τίτλο της Star Ελλάς από τα Καλλιστεία του Αντένα. Γρήγορα έγινε ένα από τα top model της δεκαετίας, έκανε εξώφυλλα και δούλεψε στην τηλεόραση. Το 1992 η Μαρίνα Τσιντικίδου σαρώνει, κερδίζοντας τον τίτλο Star Ελλάς και Miss Ευρώπη 1992. Καλημέρα, my name is Τσιντικίδου Μαρίνα and I come from the beautiful and historical Macedonia, Greece. Και η Λίτσα Γιαγκούση έχει περάσει από τα Καλλιστεία το 1981, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τον πρώτο τίτλο του διαγωνισμού. Οι χαμένες εστεμένες είναι ουκολίγες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η εντυπωσιακή ξανθιά Νίνα Γιοργαλά. Η Γιοργαλά βγήκε στα Ρελάς την ίδια χρονιά που η Ειρήνη Σκλήβα ερχόταν δεύτερη, παίρνοντας τον τίτλο της Μισ Ελλάς. Η αδικία ήταν προφανής, όμως της βγήκε σε καλό, καθώς λίγο καιρό αργότερα κέρδισε τον τίτλο της Μισ Κόσμο στην Ινδία. Κάποια στιγμή θα την αφήσω την καριέρα μου για να δημιουργήσω οικογένεια, γιατί είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχει ένας άνθρωπος. Το 2002 μας βρήκε με Star Ελλάς θεολόγο, την Λένα Παπαρηγοπούλου, που όμως δεν κατάφερε να κάνει καριέρα στο modeling. Το
2003 η Μαριέτα Χρουσαλά ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες κοπέλες και παίρνει με άνεση τον τίτλο της Ταρελάς. Το 2004 η Βάλια Κακούτη με τις τέλειες αναλογίες της καταφέρνει και αυτή να πάρει τον πρώτο τίτλο. Την επόμενη χρονιά, η Κατερίνα Στικούδη και η Ευαγγελία Ραβανή παίρνουν τους πρώτους τίτλους στα Καλλιστεία. Η Κατερίνα, αν και εμείς Ελλάς, κατάφερε να διακριθεί στον χώρο της μόδας και σε συνέχεια και στη μουσική. Η συμμετοχή της Δούκισσας Νομικού στα Καλλιστεία του 2007 συζητήθηκε πολύ. Αν και η ομορφιά της ήταν αδιαφυσβήτητη, το γεγονός ότι ήταν κόρη του γνωστού τραγουδιστή προκάλεσε τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κοριτσιών. Το 2008 η κομμώτρια Διονυσία Κουκίου πήρε τον τίτλο της σε μια φαντασμαγορική βραδιά. Το 2009 η Βιβιάνα Καμπανίλη αναδεικνύεται ομορφότερη Ελληνίδα, ενώ το 2010 νικήτρια αναδείχθηκε η Άννα Πρέλεβιτς. Το 2011 ήταν η χρονιά που για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία των Καλλιστείων δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη και ο διαγωνισμός έγινε με κάστινγκ και νικήτρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Φέτος, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου και θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Κοιτάξτε, τώρα το λάθος που έκανα το 59, 4 χρόνια μην το πάρει την υπόψη. Παιδιά. Τι ωραία γυναίκα όμως που ήταν. Ελληνίδα. Πόσο Greek στοιχείο έχει. Την όμως. Κλασική ομορφιά έχει όμως. Και τώρα να πήγαινε, πάλι θα έπρεπε. Γι' αυτό και εμείς κόσμος. Και φινέτσα, δηλαδή έχει και κλασική ομορφιά, αλλά και φινέτσα τη σε κάτι όμως. Πολύ, μέχρι σήμερα. Ναι. Και να το, ανεπιτίδευτη. Άντε καλά, σκέφτηκες πολύ το Google. Την είχα δει σε μια, την είχαμε δει σε μια ταινία με τον Κώστα Πρέκα, το εσύ και εγώ. Εντάξει, λίγο καλύτερα, αλλά ήταν πολύ ωραία. Πολύ κορμάρα. Την Μπέτη Λιβανού δεν είχε πάει ποτέ στα Καλλιστεία. Νομίζω. Και θυμάμαι από ταινία. Είχε πάει. Ναι, είχε πάει. Μήπως ήταν σε ταινία ρόλος. Ήταν και σε ταινία σε ρόλο, ναι. Τη γέφυρα της ομορφιάς, ναι, καλέ. Τη γέφυρα της ομορφιάς. Τη γέφυρα της ομορφιάς, που ήταν με την απίστευτη πίπεθρα. Αλλά ήταν τόσο όμορφη, δεν μπορούσε να πάει. Και με τον Γαλανό, που τελικά την αγαπούσε παρά το γεγονός ότι είχε πάει στα Καλλιστεία από η πίπεθρα, που ήταν εφοπλίστρια, δεν ήθελε καθόλου. Καθόλου δεν ήθελε, ναι. Ελεονόρα που τότε ήσουν, ε. Την οποία η κυρία Λιβανού την είδα πέρσι η Ελεονόρα στη Μύκονο. Εντάξει, η γυναίκα είναι απίστευτη. Η κομψότητά της, το στυλ της ήταν φοβερά επιβλητική. Πάντως, παιδιά, θυμάστε εκείνες τις εποχές, μιας και έχουμε θυμηθεί σήμερα τα τηλεοπτικά σύριαλ, τι γινόταν τότε με την τηλεόραση. Ήταν εκείνη η εποχή που τα κορίτσια από το modeling. Η κοπέλα αυτή είναι θεολόγος τώρα, έτσι. Ναι, δεν έκανε ποτέ καριέρα στο modeling. Δηλαδή, είναι καθηγήτρια θεολογίας τώρα, δουλεύει. Ναι, είναι κανονικότατα. Πολύ εξακολουθεί τώρα, δηλαδή δουλεύει σαν καθηγήτρια θεολογίας. Ναι, είναι το αντικείμενο με το οποίο σπούδασε, με αυτό ασχολήθηκε. Ωστόσο, θυμάστε τι γινόταν μια εποχή με εκείνη τη χρυσή δεκαετία του modeling, με τη Τζέννη Μπαλατσινού, τη Βίκη Κουλιανού. Που Μαρίνα Πούπου, τη θυμάστε. Μαρίνα Πούπου, Καπατλίβα, Μίριαν Πανάου. Όλοι που πρέπει να έχει παιδιά. Η Πούπου έχει παιδιά, τώρα έχει οικογένεια, ή τα έχει τα παράτησε πολύ σχετικά νωρίς. Τι ήθελαν όμως αυτό παιδιά να κάνουν, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρε τόσο πολύ το modeling και η καριέρα. Ας πούμε η Σκλίβα, αυτό που απάντησε, ήταν αλήθεια, δεν το έλεγε για να το πει, το έκανε πράξη. Ναι, τι υπόλοιπες. Τότε η Ειρήνη Σκλίβα ήταν η εξαίρεση που επιβεβαίωνε τον κανόνα. 1996 δεν ήταν, το 1996 θυμάμαι. Η τελευταία πιο επιτυχημένη και ενδοξά. Δεν είχα παρουσιάσει Καλλιστεία, ήμουν 2 χρόνια στην Κριτική Επιτροπή. Κάπου, βέβαια. Μπράβο, ήταν ναι. Όταν είχε βγει η Τζούλια Αλεξανδράτου και η άλλη ήταν... Χοψονίδου, ναι. Στα Ρελάς Μισελάς η Τζούλια και μετά η Δούκισσα, νομίζω, ήμουν στη Δούκισσα. Μόνο δεν θυμάσαι ποια ψήφιζε. Δεν θυμάσαι και που έδινε στου βαθμού σου. Δεν θυμάμαι, έχουν περάσει χρόνια. Παλαιότερα βγάζανε τι μελαχρινέ, ενώ όσο περνούσε ο καιρό έβγαιναν οι πιο καστανέ, οι πιο ξανθέ, οι πιο ανοιχτέ. Κοίτα, και μελαχρινέ που έβγαιναν και καστανέ που έβγαιναν, μετά έπαιρναν το ξανθό αντενή. Όλε. Εντάξει, αν θέλα γίνουν οι παρουσιάστριε. Υπάρχουν και κάποιε άλλε που είναι φυσικέ ξανθέ και το παίρνουν προσωπικά. Συγγνώμη, ζητώ. Πολύ. Το χειρότερο. Και μας αρέσει και πολύ από όλες. Εμένα η Τζέννη Παλατσινού. Παλατσινού, παιδιά, και εμένα. Και η Ειρήνη Σκλίβα. Και εμένα. Και η Δούκισσα. Ναι, πάω πιο παλιά. Ναι. Σας αρέσουν τα... Μου αρέσουν τα παλιά. Ναι. Είμαι και της ηλικίας της πιο, της ενδιάμεσης. Δεν θα μιλήσω. Και η Στικούδη τα πήγε πάρα πολύ καλά. Παιδιά, το κορμί της Στικούδη δεν υπάρχει. Σας το λέω εγώ. Τώρα, γενικά είναι από το ρότρο που έχει περάσει στην ελληνική πασαρέλα. Τέλος, το λέω και το δηλώνω και είμαι έτοιμη να φύγω κιόλας.
Η Λίτσα Γιαγκούση, πότε ήταν τώρα που ήταν τα πλάνα. Δεκαετία του 80 ήταν η Λίτσα Γιαγκούση. Παιδιά, και η Βάνα Μπάρμπα δεν είχε πάει στα Ναι, βέβαια. Εμείς σε τότε άραγε γινόντουσαν πράγματα ή και τότε δεν μάλλον. Καλό χαμός θα γινόταν. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Το ωραιότερο από τα καλλιστή, ξέρετε τι είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να το νιώσω και εγώ. Όχι, υπέρ τα χαλί με το γουνάκι γύρω-γύρω και το σκύπτρο. Αχ, Ελεονόρα. Και μετά. Και το βιογραφικό, ναι. Μωρέ, δεν έχουμε ένα στέμα. Καλά, μωρέ, έχεις λυσάξει σήμερα. Δεν έχουμε ένα στέμα να διστέψουμε. Η νικήτρια του διαγωνισμού μας είναι η κυρία Μαρία Μεσημέρη. Ε, ναι, Μαρία Μεσημέρη. Μεσημεριανή με ναι, τη βλέπεις. Δικιά μας. Η αγαπημένη Μαρία Μεσημέρη. Τι ωραίο όνομα, Μαρία Μεσημέρη. Ωραίο. Μ' αρέσει. Να το ευχαριστηθείς, αγαπημένη μου Μαρία, και εσύ και όλη η οικογένεια, άμα έχεις οικογένεια. Πώς? Ελεονόρα, φαντάζεσαι να σε λέγανε μεσημέρι. Ε, ναι, θα ήταν. Μεσημεριανή μεσημέρι. Ωραία, πρωινή μεσημέρι και πάλι λέγοντα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τατιάνα, πού είναι, δεν έχει έρθει ακόμα. Συνήθως έρθει νωρίτερα. Αλλά έρχεται όμως, γι' αυτό και εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ γιατί ξεκινάει το Μίλα. Εμείς φεύγουμε, αύριο θα τα πούμε και πάλι στη μία. Μέχρι τότε να μου είσαστε πολύ, πολύ καλά και πολλά φιλάκια. Γεια σας. Κεραυνώ την καρδιά μου. Ήσουν όνειρο που έμοιασε να πιάνει φωτιά. Απ' την πρώτη στιγμή ήσουν μες στην ψυχή μου. Ήρθες μέσα στη ζωή μου κι έχω βγάλει φτερά. Άσε με να μπω κρυφά στη ζωή σου. Θέλω να γι' αυτό το πρώτο φιλί σου. Τι κι αν δεν μπορώ να ζήσω μαζί σου.